Καλησπέρα σας. Είστε στον Αλφα, είναι τα μεσάνυχτα και πάμε να δούμε τους καλεσμένους της απόψινης μας εκπομπής. Απόψε κοντά μας η Αποστολία Ζώη. Η γνωστή τραγουδίστρια αποκαλύπτει τι ήταν εκείνο που την οδήγησε να εγκαταλείψει μέσα σε μία νύχτα την καριέρα της, ώστε να πάρει το χρόνο της και να σκεφτεί. Πώς πέρασε τα 4 χρόνια αποχής και τι συνειδητοποίησης έκανε. Μιλάει για το βαρύ πένθος το οποίο έχει βυθιστεί τα τελευταία 5 χρόνια μετά την απώλεια και των 2 της γονιών. Σε λίγο θα γνωρίσουμε καλύτερα τον Νίκο Παπαγγελή, το χαμογελαστό παιδί της ποδηλασίας, τον πρωταθλητή μας, ο οποίος καλώς εχόντων των πραγμάτων θα μας εκπροσωπήσει στην Παραολυμπιάδα του 2020. Ο Νικόλας θα μας μιλήσει για την προσωπική του ιστορία και για τη μάχη που έδωσε με τον καρκίνο στην τριφυλή ηλικία των 12 ετών, η οποία ωστόσο τον οδήγησε στο να χάσει το ένα του πόδι. Περιγράφει καρέ-καρέ το πώς βίωσε αυτή την περιπέτεια, αλλά και πώς μέσα από αυτήν ανακάλυψε το πραγματικό νόημα της ζωής και την αγάπη για την ποδηλασία. Απόψε κοντά μας και ο Κώστας Αναγνωστόπουλος, γνωστός και ως μισθοφόρος του Survivor. Με αφορμή τα τελευταία περιστατικά πειρατείας, ο Κώστας είναι κοντά μας για να μας αποκαλύψει πώς ακριβώς γίνονται οι καταλήψεις των πλοίων. Θυμάται την θητεία τη δική του όταν παρήχε υπηρεσία σε φορτηγά πλοία και περιγράφει πώς ένιωσε όταν ήρθε αντιμέτωπος με το πρώτο του περιστατικό. Σαφώς αναφέρεται και στη συμμετοχή του στα παιχνίδια επιβίωσης σε Survivor και Nomads, ενώ αποκαλύπτει αν θα πάρει μέρος και στο All Star Survivor που πρόκειται σύντομα να δούμε στους δέκτες μας. Σύντομα θα είσαι πάλι εδώ, σαν να μην έφυγες ποτέ σου. Δυναμική, αθλητική και νικήτρια. Η Αποστολία είναι μια γνήσια οικοκυρίνα που λατρεύει τη δουλειά και δεν εφησυχάζει ποτέ. Γεννήθηκε στην Ελασσόνα, αλλά μεγάλωσε στον Βόλο. Σπούδασε γυμναστική ακαδημία στη Θεσσαλονίκη και παράλληλα έκανε μαθήματα αποκριτικής. Σε ηλικία 4 ετών άρχισε να ασχολείται με την ενόργανη, ενώ στα 6 της με τις καταδύσεις, σε επίπεδο πρωταθλητισμού. Όταν ήταν 8 ετών ήρθε στη ζωή της στο θέατρο και για 2 ολόκληρα χρόνια συμμετείχε σε επαγγελματικό επίπεδο στο Θεσσαλικό Θέατρο στο ρόλο του Κουντορεβιθούλη. Στα 14 της μετακόμισε για πάντα στη Θεσσαλονίκη με την Εθνική Ελλάδος για να ακολουθήσει τις καταδύσεις. Ως αθλήτρια έχει στο ενεργητικό της αρκετές ευρωπαϊκές και βαλκανικές διακρίσεις, καθώς και πανελλήνια πρωταθλήματα. Αρχικά αυτός που ανακάλυψε πρώτος το ταλέντο της στη μουσική ήταν ο Μίλτος Καρατζάς, ενώ λίγο αργότερα η Εύη Δρούτσα ανέλαβε την επιμέλεια παραγωγής του πρώτου της δίσκου. Μη μ' ακούπας, μη μου μιλάς, μη μου λες πως σκες. Η Αποστολία θέλει όλη της η ζωή να είναι τακτοποιημένη σε κουτάκια. Τις φορές που αυτά τα κουτάκια μπερδεύτηκαν, η ίδια επέλεξε να πάρει χρόνο, να αποστασιοποιηθεί από την καθημερινότητά της και να τα βάλει εκ νέου στη σειρά. Μια από αυτές τις στιγμές ήταν όταν στο πικ της καριέρας της πήρε την απόφαση να κάνει μια επαγγελματική παύση, προκειμένου να ξαναβρει τον εαυτό της και να επαναπροσδιορίσει τους στόχους και τις επιθυμίες της. Πάνε κάτι βράδια, όσο τα μετράω, με πονάνε. Αποφάσισε λοιπόν να επιστρέψει στα πράγματα και για το κοινό που την ακολουθεί ήταν σαν να μην πέρασε μια μέρα. Παίρνει μέρος στο Your Face Sounds Familiar και καταφέρει να κατακτήσει τη δεύτερη θέση, αποσπώντας πολλά κολακευτικά σχόλια για το ταλέντο της στο τραγούδι και την υποκριτική. Λίγο μετά επιλέγει να ξεφύγει ακόμα μια φορά από την καθημερινότητά της και να συμμετάσχει στο reality επιβίωση Nomads στις Φιλιππίνες, όπου κατάφερε να αναδειχτεί μεγάλη νικήτρια. Όπως έχει πει πριν από το Nomads, περνούσε πολύ άσχημα στην καθημερινότητά της και ήθελε να αλλάξει εντελώς παραστάσεις. Η ίδια λέει ότι δεν μετάνιωσε που πήγε, αν και η κατάσταση του reality ήταν λίγο σοκαριστική. Φωτιά, η Αποστολία παραδέχεται πως κάνει ψυχοθεραπεία τα τελευταία χρόνια, την οποία ξεκίνησε όταν έμαθε για την ασθένεια του πατέρα της. Είχε χάσει ήδη τη μητέρα της και αυτό την είχε διαλύσει. Ξεκίνησε να συμβουλεύεται ειδικό, γιατί όπως έχει πει γνώριζε τον Γολγοθά που δυστυχώς θα ξαναπερνούσε. Στις 6 Ιανουαρίου έκλεισε τα 40 και το γιόρτασε με ένα ξέφρενο πάρτι παρουσία καλών της φίλων. Γιατί όπως έχει πει, τα τελευταία χρόνια πέρασε δύσκολα, οπότε ήθελε φέτος να γιορτάσει τα γενέθλιά της. Στην εκπνοή του 2019, η Αποστολία κυκλοφόρησε από τη Heaven Music ένα άκρος ερωτικό ντουέτο με τον Νίνο, με τίτλο «Εσύ».
Γεια σου, Αποστολία μου. Γεια σου, Λεωνόρα μου. Καλώς ήρθες. Να τα πούμε. Και γι' αυτό χαίρομαι πάρα 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 πολύ που είσαι εδώ. Δεν θέλω να ξαναγίνει, γιατί είσαι από τους ανθρώπους που αγαπώ. Και εγώ είσαι από τα παιδιά που εκτιμώ πολύ. Γιατί? Γιατί έχουμε κάνει 5-6, 10 φορές έτσι κουβέντες. Και on camera και off camera. Ειδικά αυτές αναφέρομαι, σε αυτές που ήταν off camera. Και νομίζω ότι έχεις χαρακτηριστικά που σε ξεχωρίζουν πάρα πολύ. Και θα έπρεπε αυτά τα χαρακτηριστικά να τα δουν και αυτοί που δεν τα έχουν δει ακόμα σε σένα. Ντρέπομαι πολλές φορές. Γιατί? Δεν ξέρω. Έχω μια φοβία της εξωτερήκευσης των συναισθημάτων και των καταστάσεων. Κι όμως, ξέρεις τι είναι. Είναι πολύ σπουδαίο για μένα να βλέπεις έναν καλλιτέχνη ο οποίος έχει το κίνημα, έχει το ρεύμα του, έχει το κοινό του, ναι, έχει τη δουλειά του. Είναι σε ένα συγκεκριμένο είδος μουσικής, δουλειάς, θεάματος. Και όταν σβήνουν όλα αυτά και κάθεσαι και του μιλάς και πίνετε δύο μπύρες μαζί, ναι, ναι, να βλέπεις ότι έχει και άλλα πράγματα να σου πει και άλλα πράγματα που τον ενδιαφέρουν πέρα από το κραγιόν και το eyeliner. Καλά, αυτά είναι τα τελευταία. Είναι λόγω δουλειάς. Αν δεν υπήρχε δουλειά, νομίζω δεν θα υπήρχε καθόλου όλο αυτό. Δεν ξέρω, βρε εσύ, Αποστολή, αν έχω την αίσθηση ότι είναι αυτό που λες, είναι λόγω δουλειάς. Κάποια στιγμή όλο αυτό σε έπνιξε. Αυτό νιώθω. Ναι. Δεν σε πνίγει ποτέ το μακιγιάζ όταν είσαι όμορφος και σ' αρέσει αυτό. Με έπνιξε ο κόσμος αυτής της δουλειάς. Με κάποιους ανθρώπους που είχα συνεργαστεί και με ζωρίσανε ψυχικά και άρχισα να αλλοιώνεται το μέσα μου. Αισθανόμουν ότι ήμουν οριακά να αλλοιωθώ ως προσωπικότητα, ως οντότητα. Οπότε έκανα μια παύση για να συγκροτηθώ. Δεν μ' αρέσουν ούτε τα... Είσαι καταπληκτική, υπέροχη, τραγουδάς φανταστικά. Δεν μ' αρέσει. Προτιμώ να παίρνω την άποψη όλων των ανθρώπων που θα με προσεγγίσουν και να τη φιλτράρω για να βγάλω το ζουμί του, παρά να έχω κόλλακες. Οπότε τότε μπορεί να χρειαζόμουν κόλλακες για να μην σταματήσω. Πάντως, επειδή το βίντεο τελείνει με το νέο σου τραγούδι, ναι, το οποίο, όπως ξέρω, κυκλοφόρησε και λίγο πριν μας αφήσει το 19, ναι, από το λίγο που άκουσα, ντουετάκι με τον Νίνο, ναι, και σε ρώτησα, τα έχει γράψει αυτός, τα έχει γράψει ο Νίνο? Έχει γράψει και στίχο και μουσική. Έχει το παιδί αυτό στη δημιουργία. Είναι καταπληκτικός. Έχει ταλέντο τεράστιο. Έχει πάρα πολύ υλικό. Το βίντεο που προηγήθηκε, είπε χαρακτηριστικά ο Στέλιος, ότι ο συνεργάτης μας, ότι τις αποστολές της αρέσει να έχει τα πράγματα μέσα σε κουτάκια. Και όταν νιώθει ότι τα κουτάκια αυτά μπερδεύονται, η αποστολή παίρνει τις αποστάσεις της. Αυτό πρέπει να το συζητήσω λίγο παραπάνω με τον ψυχολόγο μου. Λοιπόν, είμαι εγώ καιρός. Όλοι εγώ καιροι εκεί έξω με καταλαβαίνουν. Έχουμε μια βιβλιοθήκη. Και οι άνθρωποι που έχουν εγώ καιρους δίπλα σου. Σωστά. Είσαι παθούσα. Ορίστε. Έχουμε μια βιβλιοθήκη και τη θέλουμε σε μια τάξη. Γιατί εμένα μου αρέσει πολύ να γνωρίζω τι συμβαίνει και την αλήθεια. Ας είναι η χειρότερη αλήθεια. Η άσχημη, ας πούμε. Ακόμη και η άσχημη αλήθεια είναι αλήθεια. Οπότε μπορώ να την τηλάρω. Μπορώ να την αντιμετωπίσω και να βρω τη λύση. Και την καλύτερη έκβαση της κατάστασης. Αν όμως δεν γνωρίζω, εκεί δυσκολεύει η κατάσταση. Δηλαδή, μου μπερδεύει στα βιβλία μου και δεν πάει καλά η κατάσταση. Πότε ήταν, το 2011-12, ναι, που ξαφνικά από εκεί που η Αποστολία έχει τη δουλειά της, την καριέρα της, τις εμφανίσεις της... Σταματάει. Ξαφνικά εξαφανίζεται, χάνουμε τα νέα της Αποστολίας. Το 9 ήταν. Ήταν πιο νωρίς από το 11. Ναι. Το 11 επέστρεψες, νομίζω. Και η Αποστολία εξαφανίζεται, δεν ξέρει κανείς που είναι. Κάνει μια πιο έτσι εξοχική, ναι, ναι, βουκολική ζωή. Ήταν ένα πολύ μεγάλο δώρο για μένα αυτό που έκανα στον εαυτό μου. Πόσο εύκολο όμως είναι. Αν αφαιρέσεις το φόβο από τους καλλιτέχνες. Πόσο εύκολο όμως να το κάνεις αυτό. Πολύ δύσκολο. Γιατί εσύ το κάνεις αυτό... σε μια περίοδο που ήσαν στο πίκ σου. Είναι δύσκολο. Γι' αυτό πήγα να σου πω ακριβώς. Ότι αν αφαιρέσεις το φόβο από τους καλλιτέχνες και την ανασφάλεια της επόμενης μέρας, νομίζω ότι δεν υπάρχει καλλιτέχνης παγκοσμίως που δεν θα έκανε παύση. Χρειάζονται οι παύσεις. Το θέμα είναι αν έχεις το σθένος να το κάνεις, αν το μέσα σου είναι πιο δυνατό από αυτό που συμβαίνει έξω. Εμένα ήταν πολύ μεγάλη εσωτερική μου ανάγκη να πάψω να υπάρχω αυτή για μία περίοδο στα δρόμενα, τα καλλιτεχνικά. Τι σε έχει κουράσει, βρε, σε αποστολή? Είναι αυτό που σου είπα πριν, το μαξιλάρι, το σφουγγάρι που δεν είχα ένα μάνατζερ, ας πούμε, τουλάχιστον να παίρνει το πρώτο κύμα
Ναι. Το πρώτο άσχημο κύμα. Οπότε περνούσαν όλα από το χέρι μου. Ήμουνα τότε σε μια μικρή δισκογραφική εταιρεία. Δεν ήμουνα σε μεγάλη δισκογραφική εταιρεία όταν μεσουρανούσαν οι δισκογραφικές, γιατί τώρα είναι αρκετά ευνουχισμένες. Οπότε όλα περνούσαν από το χέρι μου και έκανα τριπλάσια δουλειά για να μπορέσει να φτάσει το αποτέλεσμα αυτό στον κόσμο. Και μαζί με τα καλά παιδιά της αυτής της δουλειάς και τα πισόπλετα μαχαιρώματα, κουράστηκα και άρχισα να σκέφτομαι περίεργα. Άρχισα να έχω δεύτερες και τρίτες σκέψεις και είναι κάτι που συχαίνομαι. Μπορώ να το κάνω, αλλά δεν θέλω να το επιλέγω στη ζωή μου. Μου αρέσει πιο καθαρή η κατάσταση, η καθημερινότητά μου. Οπότε... Πόσο καιρό απουσίασες? Ήθελα να σταματήσω ένα χρόνο. Αυτό ήταν το πλάνο και το είχα αποφασίσει 1-1,5 χρόνο πριν ότι θα σταματήσω. Τελικά δεν αισθάνθηκα ότι είχα ολοκληρώσει αυτό που ήθελα να κάνω στην πάυση μου, οπότε σταμάτησα παραπάνω, πολύ παραπάνω έχω να σου πω. Και έφτασα ισίως στα 4 χρόνια. Τι έκανες όλο αυτό το διάστημα που δεν μαθαίναμε τίποτα για την αποστολή ζωή? Έκανα πάρα πολλά πράγματα. Ήθελα να φύγω στο εξωτερικό, γενικότερα, δεν ξέρω, ενώ τη λατρεύω την Ελλάδα, είμαι πιο ελεύθερο πνεύμα. Δεν ξέρω αν θα ασχολιόμουν με τα καλλιτεχνικά, αν θα έκανα κάτι άλλο. Μου άρεσε η ιδέα το να μπορώ να ταξιδεύω. Δηλαδή, ακόμη και τώρα, αν μπορούσα να κάνω μια δουλειά που θα είχε πολλά ταξίδια μέσα και νέες εμπειρίες, μπορεί να την έκανα. Και δεν το αποκλείω. Θα διακόψουμε για ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Δεν θυμάμαι πόσο καιρό έχω να είμαι ανέμελη. Ακόμα βγαίνω από αυτό. Με το που βγήκα, το πρώτο μου ερώτημα ήταν, που είπα στους δικούς μου, ήταν ότι δεν μου κόψαν το πόδι. Μαμά, το σώσαμε το πόδι, της είπα, θυμάμαι. Γιατί το ένιωθα τόσο βαρύ λόγω του ακροτηριασμού. Έχουν επιχειρήσει να ανέβουν. Ρίξαμε τις προειδοποιητικές βολές στον αέρα. Συνεχίζαν να έρχονται, ρίξαμε λίγες ακόμα. Καταφέραμε και δεν μπήκαμε σε μια διαδικασία χειρότερη. Mm. Σκέφτηκες όλο αυτό το διάστημα, τα 4 χρόνια της απουσίας σου, να αλλάξεις, ρε παιδί μου, να ρίξεις μαύρη πέτρα, ναι, στο τραγούδι και να κάνεις κάτι τελείως διαφορετικό? Λοιπόν, αυτό το είχα πάρει απόφαση ότι μπορεί και να μην ξαναγυρίσω ποτέ, όταν αποφάσισα ότι θα σταματήσω. Γιατί δεν είναι, η showbiz τέλος πάντων, δεν είναι ένας χώρος που σε περιμένει και σου στρώνει τα κόκκινα χαλιά. Κανονικά δεν θα έπρεπε να υπάρχω. Και όχι μόνο στην επιστροφή μου 4 χρόνια μετά, που κάπου είχα μια ασφάλεια, γιατί κάθε χρόνο είχα τηλέφωνα για συνεργασίες, οπότε όλο αυτό μου εξασφάλιζε μια ικανοποίηση και μια ηρεμία, ότι άμα θέλω οποιαδήποτε ώρα και στιγμή γυρίζω. Παρ' όλα αυτά δεν είναι μόνο αυτά τα 4 χρόνια. Και όταν επέστρεψα, επειδή συνέβησαν διάφορα πράγματα άσχημα στη ζωή μου, φυτοζωούσα. Δεν είναι ότι επέστρεψα και επέστρεψα με περγαμηνές. Έχεις κλείσει, μου είπες εσύ, περίπου μια τετραετία και ξαφνικά αποφασίζεις, ξυπνάς την πρωί και λες, τώρα νομίζω ότι πρέπει να επιστρέψω. Τι ήταν αυτό που στο πυροδότησε αυτή την ανάγκη του να γυρίσεις πάλι πίσω? Τότε όταν επέστρεψα, ήταν μια ανάγκη και της μητέρας μου πολύ. Ακόμη ήταν εν ζωή η μητέρα μου. Ξέραμε ότι έχει καρκίνο. Ήμασταν στο τελείωμα όμως των χημειοθεραπείων. Είχε σταθεροποιηθεί η κατάσταση, υποτίθεται. Ποτέ με τον καρκίνο, δεν το πραγματικά. Και ήταν κάτι το οποίο μου συζητούσε καιρό πριν. Και αποφάσισα ότι ίσως είναι η στιγμή να ξεκινήσω. Τότε μου έγινε και μια πολύ καλή πρόταση. Η μητέρα σου δηλαδή ήθελε να σε ξαναδεί να γυρίζεις ναι, το τραγούδι? Ήθελε να με ξαναδεί να τραγουδάω, ναι. Η μητέρα μου από τότε που έμαθε ότι τραγουδάω δεν είχε χάσει κανένα πρόγραμμα. Γιατί για ένα διάστημα δεν τους το είχα πει ότι τραγουδάω. Γιατί φοβόσουν να μην σε επιπλήξουν, ναι. Εννοείται. Οι γονείς μου δεν ξέρανε ούτε ότι τραγουδάω και για πάρα πολλά χρόνια δεν ξέρανε ότι κάπνιζα. Ήτανε ταμπού, ήτανε τρομακτικό να τους το πω. Και πώς αντέδρασαν όταν έμαθαν και το ένα και το άλλο? Λοιπόν, στο τραγούδι χάρηκαν, στο τσιγάρο έγιναν έξαλλοι. Έξαλλοι.
Στο τραγούδι είχα κάνει ολόκληρη προετοιμασία για να το πω. Ο Τάκης Ζαχαράτος φταίει που κατάφερα να του το πω. Γιατί είχε έρθει σε ένα μαγαζί που δούλευα για να εμφανιστεί και με είχε δει και ήθελε να κατέβω στην Αθήνα μαζί του. Οπότε μου το είπε ο μαέστρος του και έκανα λίγα, έφτιαξα το παζλ και λέω λοιπόν θα πάω να τους πω για τον Τάκη Ζαχαράτο ότι με θέλει μαζί του και ότι πήγα σε μια οντισιόν, τους το είπα λίγο και λίγο ψέμα και λίγο αλήθεια μαζί. Ο Τάκης είναι πάρα πολύ αγαπητός σε όλο τον κόσμο, οπότε δεν είχα καμία αμφιβολία ότι θα το βλέπανε περίεργα, γιατί είχαν τεράστιο φόβο με τη νύχτα γενικότερα. Ήταν πολύ παρεξηγημένο. Και ειδικά στην οικογένειά μου. Πολύ κλειστή και παλαιών αρχών και από χωριό, από τη Βερδικούσια, η μαμά. Λοιπόν, οπότε βρήκα αυτό το πάτημα, έβαλα τις αδερφές μου να προετοιμάσουν το έδαφος και πήγα στο Βόλο να τους πω ότι πήγα στην οντισιόν, με είδε ο Τάκης και θέλει να κατέβω Αθήνα και θα αφήσω και τη σχολή. Τους είπα το χειρότερο σενάριο. Τι σχολή έκανες? Τεφά. Ήμουνα στη Θεσσαλονίκη, σπούδαζα, αλλά μέσα στο μυαλό μου το είχα ότι θα τους πω το χειρότερο σενάριο, ότι θα αφήσω και τις σπουδές και τα πάντα, που δεν είχαν χειρότερο. Σπουδάσαν τα δύο τα κορίτσια, να μην σπουδάσει το τρίτο, με τίποτα. Οπότε, μόλις πλέον μετά τους είπα ότι εντάξει, δεν θα κατέβω Αθήνα, θα κατέβω λίγο παρακάτω, θα τελειώσω τη σχολή, αλλά τραγουδάω, τους ήρθε πιο ήρεμο. Και η μαμά δεν είχε χάσει εμφάνιση, Δεν είχε χάσει εμφάνιση, όπου και να ήμουν, ερχόταν, έπινε την πορτοκαλάδα. Άρα ουσιαστικά εκείνη ήταν που σε έφερε και πίσω. Ναι, το ήθελε πολύ. Το ήθελε πολύ. Ήταν η περίοδος που πήγες στο Your Face Sounds Familiar? Όχι. Αυτό ήταν μετά. Αφού την έχασα, μετά από ένα χρόνο πήγα στο Your Face. Mm-hmm. Και είχα τραγουδήσει και ένα τραγούδι για εκείνη, στον τελικό. Ξέρω ότι αυτό σε σημάδεψε πολύ. Δεν ήξερα πώς να το διαχειριστώ. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο ξέρει κανείς πώς να το διαχειριστεί. Δηλαδή, τι γίνεται? Κοίτα, το ένα μέρος είναι το θέμα της απώλειας. Που είναι αυτό που έχουν να διαχειριστούν όλοι οι άνθρωποι που χάνουν τον άνθρωπό τους. Τα υπόλοιπα δεν ξέρεις τι παιχνίδια θα σου παίξει το μυαλό. Στη δική μου περίπτωση, με τη μαμά μου, εγώ έφτασα στα κόκκινα το ενοχικό μου. Δηλαδή, υπό ποια έννοια το ενοχικό? Θα σου πω, όταν έχασα τη μαμά μου, αισθάνθηκα ότι δεν τα κατάφερα, ότι απέτυχα, ότι δεν μπόρεσα να τη σώσω. Πράγμα που αντιλαμβάνομαι ότι είναι ουτοπικό, δεν είσαι ο Θεός, δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Κάνεις το καλύτερο δυνατό, αλλά δεν μπορούσε να το, ενώ η λογική μου το έλεγε, το συναίσθημά μου και το μέσα μου δεν μπορούσε να το ισορροπήσει. Ίσως επειδή κάποια στιγμή έπρεπε να πάρουμε μια πάρα πολύ σοβαρή απόφαση ως οικογένεια, το να ξεκινήσουμε τις θεραπείες της είτε με χημειοθεραπεία είτε να πάμε σε επέμβαση. Είτε το ανάποδο. Πού νοσούσε? Στο στομάχι. Λοιπόν, είτε το ανάποδο, είτε να πάμε πρώτα για επέμβαση και μετά για χημειοθεραπεία. Αυτό ήταν μια απόφαση που έπρεπε να την πάρουμε εμείς. Και ήταν 50-50. Και είναι κάτι που με βάραινε πολύ καιρό ότι πήρα μια απόφαση που τελικά δεν βγήκε. Αλλά δεν είναι έτσι. Δηλαδή, ό,τι απόφαση και να πάρεις, αν αυτός ο παλιοκαρκίνος θέλει να σε πάρει, σε παίρνει. Περίμενα ότι θα δυσκολευτώ. Περίμενα ότι όλο αυτό. Γιατί το σκεφτόμουν. Δεν σου έχει τύχει κάποιες φορές να σκεφτείς, πω ρε παιδί μου, έχασε ο τάδε τον μπαμπά του, τη μαμά του. Πώς θα ήτανε, πω. Εμένα μου είχε τύχει να το σκεφτώ. Αλλά φανταζόμουν ότι υπάρχει μια θλίψη. Δεν είναι απλά θλίψη. Εμένα είναι τραύμα. Ακόμα, δηλαδή, βγαίνω, προσπαθώ να βγω από το τραύμα. 100% δεν έχω βγει, αλλά είμαι σε πολύ, πολύ καλό δρόμο. 100% δεν έχεις βγει, γιατί μπήκε στη ζωή σου και ένα δεύτερο τραύμα. Στο δεύτερο τραύμα. Δηλαδή, μέσα σε ένα διάστημα, δεν θυμάμαι πόσων χρόνων έχασες και τον μπαμπά σου. Ναι, ναι, ναι. Είναι στα 5 χρόνια ακριβώς, 4,5 τέλος πάντων, κάπου εκεί. Επίσης από καρκίνο, μπαμπά. Επίσης από καρκίνο και μάλιστα μία εβδομάδα πριν. Το μάθαμε και κάναμε τις εξετάσεις, το μνημόσυνο της μητέρας μου. Πήγαμε στο Βόλο για να κάνουμε το μνημόσυνο της μητέρας μου. Και φτάνοντας εκεί, είδαμε τον πατέρα μου κίτρινο. Λόγω του ότι η αδερφή μου είναι γιατρός και είχαμε ζήσει και όλα αυτά τα κίτρινα που βλέπαμε και στη μητέρα μου, καταλάβαμε ότι... Ο μπαμπάς πού τον είχε? Στο πάγκρεας. Ουσιαστικά, τέλος πάντων,
Κάνουμε το μνημόσυνο, πάμε στο νοσοκομείο. Που, δηλαδή, προσπαθούσαμε να κλάψουμε τη μαμά, αλλά είχε φύγει το spotlight από εκεί πλέον. Είχε φύγει ο προβολέας, γιατί έβλεπες την πραγματικότητα. Εκεί είναι που προσγειώνεσαι. Το χειρότερο σε αυτή την περίπτωση είναι ότι ένα μήνα πριν ήμασταν με τον πατέρα μου στην Πίνδο και είχαμε ανεβεί τη Βάλια Κάλντα και πηγαίναμε στους καταράκτες και δεν συμμαζεύεται. Είχαμε κάνει εξετάσεις, τα πάντα όλα και ήταν όλα πεντακάθαρα. Και ήμασταν στη φάση που οργανώναμε να πάμε να πέσουμε με αλεξίπτωτο, γιατί είχα τέτοιο μπαμπά. Οπότε στα 70 του τέλος πάντων ήθελε να πάμε να πέσουμε με αλεξίπτωτο. Στο βουνό μας έβαζε τα γυαλιά, μέναμε πίσω. Ένας τέτοιος 70άρης, ας πούμε. Οπότε του είπαμε ναι, φυσικά θα πάμε να κάνουμε. Και μία εβδομάδα μετά έγινε αυτό. Εκεί λοιπόν έχεις το πένθος σου, έρχεται και αυτό. Έρχεται και αυτό. Δένει καταπληκτικά. Δεν σηκώσα κεφάλι. Δεν θυμάμαι πόσο καιρό έχω να είμαι ανέμελη. Ακόμα βγαίνω από αυτό. Δηλαδή υπάρχουν στιγμές, ενώ θέλω η βάση μου να είναι ανέμελη και να υπάρχουν στιγμές στεναχώριας ή στιγμές ηρεμίας. Θέλω να είναι η ζωή μου πιο χαρούμενη. Η περιπέτεια και του μπαμπά ήταν που ουσιαστικά έκαναν την καθημερινότητα σου πριν το όνομα της να μην είναι καλή, γιατί ναι. Αναφέρθηκε αυτό. Με το που μάθαμε και για τον μπαμπά, εγώ έπαθα τεράστιο σοκ πέρα από το τι έρχεται στη ζωή μας και πάλι, ντεζαβού. Αλλά έπαθα τεράστιο σοκ γιατί δεν μπορούσε ο οργανισμός μου να δεχτεί ότι θα ξαναπεράσω ψυχολογικά αυτό που είχα περάσει με τη μητέρα μου. Και εκεί πάνω αποφάσισα να πάω σε έναν άνθρωπο να με βοηθήσει. Και πήγα πάρα πολύ συνειδητοποιημένη. Δηλαδή, όταν πήγα να της μιλήσουν η γυναίκα και της είπα ότι, ξέρεις τι, είναι ακριβώς αυτό και αυτό και αυτό το σημείο μου, συμβαίνει αυτό. Το πρόβλημά μου ήταν το εξής. Ήταν τόσο αρνητική η ζωή μου και τα βλέπα μάλλον εγώ, γιατί είναι παιχνίδι μυαλού αυτό, δεν είναι κάτι άλλο. Εννοείται ότι είναι μια δύσκολη κατάσταση, αλλά πόσο επιλέγεις να την κάνεις άσχημη. Εγώ επέλεξα να την κάνω τη χειρότερη, δηλαδή ανέβαινα στο σανσέρ, έλεγα θα μείνω, δεν υπάρχει περίπτωση. Κατέβαινα τις σκάλες, έλεγα θα γλιστρήσω. Ήμουν στο αυτοκίνητο, έλεγα θα με τρακάρουνε. Δηλαδή ήταν όλο... Μια μαυρίλα. Ήταν όλο περίεργο και έλεγα γιατί σκέφτεσαι έτσι, αλλά δεν μπορούσα να σταματήσω να σκέφτομαι έτσι. Οπότε αυτό το πράγμα πρέπει οπωσδήποτε να αλλάξει. Η λογική μου το καταλάβαινε. Το νόμα της, ας πούμε, σε βοήθησε σε όλο αυτό. Κοίταξε, εν μέρη. Γιατί. Γιατί ένας άνθρωπος που είναι σε αυτή την κατάσταση, το να πάει εκεί πέρα. Θα σου πω. Να πεινάει, να κρυώνει, να τσακώνεται, να αγωνίζεται. Ήταν εύκολα αυτά. Αό. Ήταν εύκολα γιατί. Νομίζω ότι εκεί πέρα τα κουτάκια είναι που διαλύονται. Όχι, μωρέ, αυτά είναι κάτι που αντιμετωπίζεις. Μπορείς να τα αντιμετωπίσεις. Το θάνατο δεν τον αντιμετωπίζεις. Την αρρώστια δεν την αντιμετωπίζεις. Είναι δύσκολο. Δύσκολο μέσα σου. Όταν πήγα όμως στο Nomads, το είχα συζητήσει με τον πατέρα μου και ήταν μια κατάσταση με τον πατέρα μου που ήταν πάρα πολύ σταθερή αρκετό καιρό. Οπότε φεύγοντας, που δεν περίμενα για κανένα λόγο να κάτσω τρεις μήνες, λέω εντάξει, θα πάω ένα μήνα, θα κάνω μια παύση. Το συζήτησα και με την αδερφή μου να δούμε αν μπορεί να βγει προγραμματικά όλο αυτό, γιατί οι απαιτήσεις με το νοσοκομείο ήταν πάρα πολύ μεγάλες. Και γενικότερα πέντε χρόνια, όχι πέντε, τρία όμως. Σπαστά, η ζωή μου ήταν σαν ένα νοσοκομείο. Σε μια καρέκλα να κοιμάμαι στο πλάι. Οι άνθρωποι που τα έχουν περάσει αυτά το ξέρουν. Και είδα πάρα πολλά πράγματα εκεί μέσα και με αλλάξανε. Όχι απλά με αλλάξανε, μου τονίσαν τα σημαντικά. Πλέον δηλαδή, σε αυτή τη δουλειά μερικές φορές με κοιτάνε σαν εξωγήινη όταν θα τους πω εντάξει, δεν πειράζει, όλα καλά, ας πούμε, και δεν θα με πιάσει ιστερία. Οπότε όταν έφυγα για το Nomads ήμουν προετοιμασμένη ότι θέλω να φύγω λίγο από την καθημερινότητά μου, η οποία ήταν πολύ άσχημη και δομημένη δύσκολα τέλος πάντων, όμως σε απόλυτη συγκατάθεση, με απόλυτη συγκατάθεση του πατέρα μου και της αδερφής μου. Μετά θυμάμαι ότι γύρισες και τον έχασες σε αρκετά σύντομα. Με περίμενε. Ο γλυκός μου. Απλά ξέρεις τι είχε γίνει. Είχαμε κάνει μια επικοινωνία σε ένα έπαθλο, δεν θυμάμαι. Και είχα ακούσει εντελώς αλλοιωμένη τη φωνή του. Δηλαδή δεν ήταν η φωνή που ξέρω του πατέρα μου και που τον άφησα. Όταν έχεις χάσει τον ένα σου γονιό και ξέρεις ότι και ο άλλος είναι άρρωστος. Ναι. Το περιμένεις μέσα σου, λέω. Το περιμένεις. Πώς προετοιμάζεις τον εαυτό σου γι' αυτό. Εγώ με ψυχολόγο προσωπικά. Με τη μαμά δεν προετοιμάστηκα καθόλου. Και μάλιστα επειδή.
τους παππούδες μου δεν τους έζησα. Ήταν η ουσιαστική, η πρώτη μου απώλεια ήταν η μητέρα μου, που είναι η ρίζα. Ήταν σοκαριστική. Δεν μπορούσα να διανοηθώ ότι θα είμαι στην ίδια κατάσταση ασυνειδητότητας όπως ήμουν με τη μαμά. Μόνο έτσι μπορείς να προετοιμαστείς ενδεχομένως. Εμένα έναν άνθρωπο, εμένα αυτό που μου έκανε η ψυχανάλυση στην προκειμένη περίπτωση είναι ότι μου χώρισε την αρρώστια που έχει ο πατέρας μου με την ζωή τη δική μου. Εγώ το είχα κάνει ένα όλο αυτό. Ότι είναι σαν να νοσούσα μαζί του. Ενώ ουσιαστικά η δική μου η δουλειά ως κόρη του ήταν να του κάνω τις συνθήκες καλύτερες, να του κάνω τη ζωή του καλύτερη, να τον πάω βόλτες, να τον πάω στο βουνό που του άρεσε, όταν ήταν καλά, να τον περιποιηθώ, να του μαγειρέψω, να κάνω πράγματα τα οποία θα τον χαροποιούν καθημερινά. Αυτό, δεν μπορούσα να κάνω κάτι άλλο. Και αυτό το διαχώρισα τον πρώτο μήνα ευτυχώς και άρχισα να το δουλεύω και να δουλεύω προς αυτό το δρόμο. Και, ρε παιδί μου, ήταν πολύ λυτρωτικό και στις δύο περιπτώσεις, γιατί συζήτησα τόσα υπέροχα πράγματα μαζί τους που ντρεπόμαστε να τα πούμε στην καθημερινότητά μας, γιατί έχουμε δεδομένους τους πάντες, στην οικογένεια, που είναι το μεγαλύτερο λάθος. Ντρεπόμαστε να πούμε «σ' αγαπώ», ντρεπόμαστε να πούμε τις ιστορίες μας, ντρεπόμαστε να πούμε την καθημερινότητά μας. Είναι όλα λάθος. Τα πες όλα αυτά, πρόλαβες. Έχω προλάβει να πω πάρα πολλά πράγματα. Υπήρξαν πράγματα που σου είπανε πριν φύγεις. Και τα οποία τα έχεις μαζί σου μέσα σου, ας πούμε, κάποια συμβουλή, κάποιο... Ναι, το μεγαλύτερο δώρο που μου κάνανε και οι δύο, σε αυτά που υπόθηκαν, εγώ είχα πολλά πράγματα παρεξηγημένα, όπως όλα τα παιδιά, δεν είναι, ανεξαιρέτου. Στην εφηβεία παρεξηγούμε πολλές καταστάσεις των γονιών, πάντα είναι αντίπαλοι, ενώ δεν είναι για κανένα λόγο. Μου λυθήκαν πάρα πολλές απορίες, γιατί μέχρι να φύγει η μητέρα μου αισθανόμουν ότι δεν καταλαβαίνω ότι είμαι ικανός άνθρωπος να κάνω πράγματα, ενώ ήταν εντελώς λάθος όλο αυτό, καμία σχέση, με θεωρούσε την πιο ικανή ίσως από τις τρεις αδερφές και το κατάλαβα με ένα σκηνικό που έγινε στο νοσοκομείο και μου άνοιξε έναν καινούριο κόσμο και μετά της το συζήτησα, που είναι πολύ βαθιές έννοιες. Και πριν φύγει ο μπαμπάς, συνειδητοποίησα ότι όταν με στείλανε στη Θεσσαλονίκη για να κάνω πρωτοαθλητισμό, γιατί εγώ δεν ήθελα να ανέβω στη Θεσσαλονίκη, μόλις είχα αρχίσει να κάνω παρέες στο Βόλο, να στρώνω τους φίλους μου, τις φιλίες μου, την καθημερινότητά μου, αλλά είχε κλείσει το κολυμβητήριο εκεί, οπότε αποφασίσαν τελευταία στιγμή να με στείλουν στη Θεσσαλονίκη. Δεν μου το εξήγησαν ποτέ αυτό το πράγμα στα 14 μου, οπότε αισθανόμουν ότι με τον τρόπο που έγινε, ότι ο πατέρας μου με στέλνει στη Θεσσαλονίκη, γιατί από τις τρεις αδερφές, εγώ ήμουνα του πρωτοαθλητισμού, δεν ήμουνα με τα γράμματα, ας πούμε, δεν ήμουνα καλή μαθήτρια, ήμουνα το 16-17, δεν ήμουνα του 20 που ήταν οι άλλες μη αδερφές, Παναγία μου. Και ότι αυτό το παιδί μου, ωραία, μόνο αυτό μπορεί να κάνει. Που δεν είχε επίσης καμία σχέση με την πραγματικότητα, γιατί ο πατέρας μου θα μπορούσε να είναι ένας καταπληκτικός αθλητής στα νιάτα του και τον είχε σταματήσει ο πατέρας του. Και αυτό το είχε στοιχήσει και με έστειλε στη Θεσσαλονίκη και αν μπορούσε θα με έστειλε στην Αθήνα για να έχω όσο περισσότερες ευκαιρίες μπορούσα. Και εγώ δεν είχα ιδέα γι' αυτό και μας πήρε 5 λεπτά να το λύσουμε. Ένα πράγμα που με στοίχιωνε χρόνια. Άρα ουσιαστικά εσύ τώρα είσαι με τις αδελφές σου και τώρα με τη δουλειά ορφανή, σου. Το κάνω και black humor. Μου αρέσει πάρα πολύ το black humor, ειδικά με ανθρώπους που με καταλαβαίνουν, γιατί νομίζω ότι το εξαγνίζω με αυτόν τον τρόπο. Είμαι με τις δύο μου αδερφές, η μία είναι στο Βόλο, η άλλη είναι στην Αθήνα, είναι κοντά μου. Και με τους φίλους μου, την υπόλοιπη οικογένεια. Και μπράβο σου, έκανες και ένα ωραίο πάρτι μεγάλο για να αποδεχτείς τα 40. Ναι, γιατί δεν έκανα και καλά, τίποτα. Έκανες, γιατί είχες καιρό να το κάνεις για τον εαυτό σου, αυτό και να τον περιποιηθείς και να τον γλεντήσεις έτσι. Ξέρεις πότε ήταν το τελευταίο πάρτι που έχω κάνει, μου το θύμισε ο Νίνο. Και τώρα πώς ξαναβρεθήκατε, πώς προέκυψε αυτή η συνεργασία? Έχουμε ξαναβρεθεί τα χρόνια, όλα αυτά τα χρόνια. Ξαναδουλέψαμε μετά το 2004-2005 στο Θάλασσα. Δουλέψαμε τελευταία φορά το 2015, πάλι μαζί στο καμπαρέ, στο Κολωνάκι. Και το 2015 λοιπόν του είχα ζητήσει τραγούδια. Μου είχε δώσει, αλλά τότε δεν είχα βγάλει τραγούδια. Είχα τα δικά μου θέματα, όπως σου είπα πριν. Και
ξαφνικά μέσα στο τηλέφωνό μου πριν από 3 μήνες βρίσκω ένα τραγούδι του που έχω αλλάξει συσκευές. Δεν έχει κρατήσει τίποτα και έχει κρατήσει ένα τραγούδι του Νίνο. Όταν λες το βρίσκεις σε στίχους, σε μουσική, σε όχι, όλα. Όχι, σε μουσική, ένα demo. Όπου πάω να ξεσκαρτάρω, ας πούμε, τους ήχους μου, ας πούμε, και βλέπω demo Νίνο. Λέω, πού βρέθηκε αυτό εδώ. Το ακούω, λέω, ωραίο είναι. Δεν ήταν αυτό. Αλλά με αυτή την πρόφαση τον πήρα τηλέφωνο και του λέω, το θυμάσαι εκείνο το τραγούδι. Μου λέει, δεν το πιστεύω, είναι καρμικό. Σήμερα μιλούσα, μου λέει, γι' αυτό και έχω να το πιάσω από το 15. Του λέω, ωραία, θέλεις να κάνουμε μια ακρόαση, γιατί είμαι σε φάση που ψάχνω τραγούδια. Μου λέει, εννοείται. Πρώτη φορά έχω κάνει ακρόαση από το τηλέφωνο, 5 ώρες. Ανοιχτή ακρόαση και εκείνος να παίζει ή με την κιθάρα ή με τον υπολογιστή. Και μόλις άκουσα το εσύ, ερωτεύτηκα. Αποστολή, τώρα που πες ερωτεύτηκα, ο έρωτας τώρα σε τι φάση στη ζωή σου? Ανύπαρκτος. Τέλεια. Νομίζω ότι οι άνθρωποι που είναι σε αυτή τη φάση είναι στην καλύτερη φάση, γιατί από εκεί που δεν το περιμένουν, τους έρχεται αυτό το τόσο που τόσο περιμέναν τελικά. Δηλαδή το ξέρω ότι αυτοί δεν το περιμένουν. Ξέρεις τι γίνεται. Δεν είναι προτεραιότητα μάλλον γι' αυτό. Δηλαδή είναι, έχει κοιμηθεί μέσα μου αυτό το κομμάτι, αυτό το διάστημα και δεν ξέρω πώς να το ξυπνήσω. Διαφημίσεις και σε λίγα λεπτά και πάλι κοντά σας. Σηκώθηκα, έφυγα από τον γιατρό, γιατί μου είπε ότι η Δευτέρα μπαίνουμε για ακροτηριασμό. Εγώ σηκώθηκα, έβαλα τα κλάματα στην αρχή, του είπα δεν θα κάνω τίποτα και σηκώθηκα και έφυγα και δεν ανέβαινα πάνω. Κατέβηκα κάτω και δεν ανέβαινα. Γυρίσαμε σπίτι, πολύ κλάμα, μόνος μου. Με το που δούμε πειρατές, το πρώτο που κάνεις είναι επίδειξη του οπλισμού σου. Δηλαδή τους δείχνεις ότι είσαι πάνω στο καράβι, έχει ασφάλεια και έχει όπλο. Θέλεις όμως να ερωτευτείς, δηλαδή είσαι συντροφικός άνθρωπος. Είμαι πάρα πολύ συντροφική, ναι. Μ' αρέσει να... Αυτό που λένε, ρε παιδί, μ' αρέσει να ανήκω. Μ' αρέσει. Το θέμα είναι ότι αυτό θέλω να γίνεται με έναν τρόπο όμορφο, χωρίς ζόρι και χωρίς πίεση και να γίνεται λίγο παραμυθένια. Είμαι λίγο ρομαντική σε αυτά και ίσως το έχω πληρώσει. Οπότε αυτό το διάστημα, ναι, ακόμα έφτιαχνα λίγο τις δικές μου πληγές. Αν δεν είσαι ολόκληρη εσύ, πού να... Για μένα δύο ολόκληροι άνθρωποι ενώνονται και γίνονται μία διάδα, αλλά ένα. Τα τελευταία χρόνια δεν έβλεπα καν αν με φλερτάρουν, δηλαδή... Τι εννοείς? Εννοώ ότι τυφλή. Καθόλου τίποτα. Δεν το καταλάβαινα. Δεν μπορεί το να μου το λέγανε φίλοι μου. Θέλω να μου πεις, ναι, γιατί ναι. Δεν ξέρω αν έχεις κοιτάξει στον καθρέφτη τελευταία δεκαετία. Λοιπόν, αυτό μου το λέγανε οι φίλοι μου βέβαια. Μου λέγανε το καταλαβαίνεις ότι ενδιαφέρεται. Έλα καλά, έλεγα, σε αποκλείεται. Ήμουνα και σίγουρη, πεπισμένη. Τώρα έχει αρχίσει αυτό κάπως να αλλάζει. Μην φανταστείς τρελές διαφορές, αλλά το βλέπω, το αντιλαμβάνομαι. Αλλιώς πρέπει. Εντάξει, ίσως κάποιες περιπτώσεις μου το δείχνουν πιο έντονα και κάποιες άλλες απλά το παρατηρώ και λέω, το είδα! Μου το είχαν ξαναπεί κιόλας ότι με την απώλεια και των δύο γονιών σου υπάρχει μια, μπορεί να ακουστεί άσχημα, αλλά είναι μια, ξαναγεννιέσαι, κάπως έτσι. Με ένα μαγικό τρόπο προσδιορίζεις εκ νέου. Οπότε αυτό είναι μια αναγέννηση. Καλά Αποστολή, είσαι 40 χρονών, είσαι όμορφη γυναίκα. Είσαι ταλαντούχα καλλιτέχνη, δηλαδή, αλίμονο. Ευχαριστώ. Αλίμονο. Εγώ νιώθω δηλαδή ότι έχεις περάσει τον υπέρτατο πόνο που μπορεί να περάσει ένας άνθρωπος, έτσι, από όλων των γονιών του. Και έχεις πάρα πολλά πράγματα που δεν έχεις κάνει ακόμα μπροστά ναι, σου. Ισχύει. Δηλαδή, ισχύει. Τα καλύτερα είναι να έρθουνε. Ναι, έχουν αρχίσει και έρχονται όλα αυτά. Και έχω κι εγώ διάθεση, γιατί τον τελευταίο χρόνο είχα κάνει μια συναυλία φιλανθρωπική για τους γονείς μου στο Παλάς πέρυσι και αυτό ήταν η έναρξή μου στο να απελευθερωθώ από το ενοχικό μου σύνδρομο. Και ήταν φιλανθρωπικής σημασίας και όλο αυτό με ξεκλείδωσε και όλο το ταξίδι μέχρι να καταφέρω να την κάνω όλη αυτή τη συναυλία. Από εκείνη τη στιγμή μέχρι σήμερα κάνω πολλά καλλιτεχνικά πράγματα, αλλά με έναν εντελώς άλλο τρόπο που θα κάνανε σε αυτό το χώρο. Δηλαδή, ασχολήθηκα με το θέατρο και έκανα και πρόζα από το πουθενά, ενώ
δεν έχει κάνει τραγουδιστής πρόζα, πρόζα, μόνο πρόζα το καλοκαίρι στο Tok Tok, ας πούμε, που είναι μια κωμωδία. Μπράβο, αυτό ήθελα να σου πω. Δεν το πολύ σκέφτηκα. Ήθελα να το κάνω, το έκανα. Τι θα πει ο κόσμος, δεν θα πει, θα με βρίσουνε, θα πούνε. Σου άρεσε. Τρελάθηκα. Άρα σε ενδιαφέρει και το κομμάτι της υποκριτικής, είναι κάτι που θα το δούμε να το συνεχίζει. Κοίταξε, με το θέατρο δεν έχω τελειώσει, αλλά το χρησιμοποίησα. Κακή λέξη αυτή, αλλά το χρησιμοποίησα ειλικρινά για να μου ξυπνήσει όλη τη δημιουργικότητά μου στο τραγούδι και να δω τι άλλο θα μου προσφέρει. Και επέστρεψα, πραγματικά με το που τελειώσαμε την περιοδία, επέστρεψα και είχα τόση όρεξη και να τραγουδήσω και να μπω στο στούντιο και να οργανώσω όλη μου τη ζωή και την κατάσταση την επαγγελματική μου, που αυτό το πράγμα δεν πληρώνεται. Τι άλλο δηλαδή θα δούμε σύντομα από σένα? Λοιπόν, τώρα έχω βρει και το επόμενο μου τραγούδι, έχω να σου πω, που είναι. Ξέρεις τι, νιώθω μερικές φορές ότι στους ανθρώπους που με στηρίξανε και σε ανθρώπους που, το κοινό μου, ανθρώπους που έχουν έρθει να με δουν στο live, δεν ήμουν συνεπής. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θέλω να αλλάξει. Γιατί δεν μπορούσα να είμαι συνεπής και ζητώ και συγγνώμη, αλλά δεν μπορούσα να είμαι συνεπής. Και έβγαζα ένα τραγούδι το χρόνο. Δεν θέλω αυτό να υπάρχει πλέον στη ζωή μου και με έχει πιάσει η δημιουργικότητα και έχω ετοιμάσει και τα επόμενα μου βήματα. Και τα κάνω και όλα ανάποδα, έχω να σου πω. Δηλαδή, φέτος το χειμώνα μου λέγανε μήνε στην Αθήνα να δουλέψει εδώ. Λέω, όχι, παιδιά, έχω να πάω στην Κύπρο πολύ καιρό. Κατέβηκα στην Κύπρο. Μου είπανε, μην βγάλει το τραγούδι ακριβώς πριν τα Χριστούγεννα, γιατί δεν, τα ραδιόφωνα παίζουν χριστουγεννιάτικα. Και του λέω, όχι, θέλω να το βγάλω. Και να το βγάλω και Σάββατο, που δεν βγάζει κανένα τραγούδι Σάββατο. Και γενικώς και τώρα θέλω, επέστρεψα για να κάνω το πρόμο μου. Θα κάτσω λίγο, θα κάνω κάποιες υποχρεώσεις που έχω ακόμα επαγγελματικές σε κάποια μαγαζιά που τα είχα κλείσει από το Δεκέμβρη και θα κάτσω 2-3 εβδομάδες να οργανώσω τα υπόλοιπα και με ηρεμία από το Μάρτιο θα ξεκινήσω πάλι. Αποστολή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη αυτή την εξομολόγηση που μας έκανες και τα όσα μοιράστηκες μαζί μας. Εγώ ευχαριστώ. Χαίρομαι που σε βλέπω έτσι. Θετική. Θετική και αισιόδοξη. Και εύχομαι να σου πάνε όλα πάρα πολύ καλά. Σε και να σε ξαναδώ σύντομα και να έχεις να μου πεις κι άλλα. Θα έχω πάρα πολλά, σίγουρα. Σου εύχομαι τα καλύτερα. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Οι ιστορίες ανθρώπων που παράτησαν τις ξότητες της ζωής τους όχι μόνο δεν το έβαλαν κάτω, αλλά κατάφεραν να πετύχουν σπουδαία πράγματα, συγκλονίζουν. Μία από αυτές είναι και η ιστορία ζωής του Νίκου Παπαγγελή. Πρόκειται για έναν άνθρωπο που στην εφηβεία του, ενώ έπαιζε ποδόσφαιρο στις Ακαδημίες του Ολυμπιακού και ήταν από τους κορυφαίους παίκτες της ομάδας, διαγνώστηκε με καρκίνο στα οστά του. Όλα ξεκίνησαν το Φεβρουάριο του 2012, όταν ένας έντονος πόνος στο αριστερό του πόδι τον οδήγησε στο γιατρό. Εκεί οι γιατροί του σύστησαν να κάνει κάποιες ειδικές εξετάσεις. Η διάγνωση ήταν οστεοσάρκωμα, μια μορφή καρκίνου στα κόκαλα. Αμέσως ο Νίκος άρχισε τις χημειοθεραπείες και όλα έδειχναν ότι είχε ξεπεράσει τον κίνδυνο, μέχρι το Φεβρουάριο του 2014, που πήγε για ένα τυπικό επανέλεγχο. Αυτή τη φορά οι γιατροί διέκριναν μια σκιά στην ακτινογραφία και του συνέστησαν να μπει αμέσως στο χειρουργείο προκειμένου να σώσουν το πόδι του, κάτι που δυστυχώς δεν έγινε. Ο όγκος εντοπίστηκε στις κεντρικές αρτηρίες και έτσι οι γιατροί αναγκάστηκαν να κροτηριάσουν ολόκληρο το αριστερό του πόδι. Οι επόμενες ημέρες ήταν επώδυνες και δύσκολες, όμως ο Νίκος δεν το έβαλε κάτω. Συνέχισε να παλεύει και να ονειρεύεται. Λίγα χρόνια μετά, το όνομα του 20χρονου πια Νίκου Παπαγγελή φιγουράρει παντού. Είναι ο πανελλήνιος πρωταθλητής στο ποδήλατο για άτομα με αναπηρία, ενώ το 2017 κατέκτησε την τρίτη θέση στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Μεγάλος του στόχος, το μετάλλιο στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του 2020 στο Τόκιο. Η αγάπη του για τον αθλητισμό, παρά το πρόβλημα με το πόδι του, ήταν τέτοια που όταν ένας προπονητής τον είδε και του πρότεινε να ασχοληθεί με το ποδήλατο, δεν το σκέφτηκε και πολύ. Για τον ίδιο, όπως έχει πει σε συνεντεύξεις του, δεν ήταν εύκολο να μάθει να κάνει ποδήλατο με το ένα πόδι. Σήμερα όμως έχει γίνει προέκταση του εαυτού του και όπως λέει και ο ίδιος, το ποδήλατο του δίνει φτερά. Καλησπέρα, Νικόλα. Καλησπέρα. Καλώς ήρθες στην εκπομπή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και βέβαια, εμένα θα μου επιτρέψεις να ξεκινήσω με τα νέα, τα ευχάριστα, τα τελευταία μάλλον νέα τα ευχάριστα. Δεν το έχουμε συμπεριλάβει στο βίντεο, αλλά
Μόλις πριν λίγες μέρες έκανες και καινούργιο προσωπικό ρεκόρ. Ναι, ο πανελλήνιο ρεκόρ και πήρα την πρόκριση για το παγκόσμιο πρωτάθλημα στον Καναδά στο τέλος του μήνα. Άρα φεύγουμε για πρωτάθλημα παγκόσμιο, ναι, στον τρεις Καναδά. Και βέβαια στόχος μας είναι το Τόκιο. Παραολυμπιακοί αγώνες. Γι' αυτό το εισιτήριο πότε θα ξέρουμε αν το έχουμε ή όχι? Στα μέσα του Ιουνίου, αλλά βρισκόμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Βρε Νικόλα, αυτό που μου λένε και στα αυτοί μου τώρα συνεργάτες μου από το Control και τα παιδιά που σε είδαν έτσι μπαίνοντας μέσα μου, λέμε όλοι πόσο μικρός και γλυκός δείχνω, είσαι. Ναι, δείχνω μικρότερος. Δείχνω μικρός. Είσαι μόλις 20 χρονών. Ναι. Θέλω να πω ότι πάρα πολλές φορές έχω πετύχει στον δρόμο, στην παραλιακή, να κάνεις ποδήλατο. Και ήθελα πάρα πολύ καιρό να κάνουμε αυτή τη συνέντευξη. Επειδή ο άντρας μου ασχολείται με την ποδηλασία, κάνει τρίαθλο, του λέω θέλω να μου βρεις αυτό το παιδί. Μου λέει τον Νίκο. Μου λέει, κάνουμε μαζί προπονήσεις μερικές φορές. Είμαστε στην ίδια ομάδα, μαζί μοιραζόμαστε τα χιλιόμετρα. Και λέω τον θέλω οπωσδήποτε στην εκπομπή. Και να λοιπόν που είσαι εδώ. Είσαι πολύ ωραίο παράδειγμα. Πολύ ωραίο παράδειγμα για νέα παιδιά, για μεγαλύτερους, για ανθρώπους που απογοητεύονται πολύ εύκολα από τη ζωή. Είσαι πολύ ωραίο παράδειγμα γιατί έχεις ήδη αφήσει τη σφραγίδα σου με όλη αυτή την περιπέτεια που πέρασες σε πολύ νεαρή ηλικία και πώς κατάφερες και την γύρισες όλη αυτή την περιπέτεια. Και θέλω λιγάκι να τα πάρουμε τα πράγματα έτσι από την αρχή, να μας τα περιγράψεις εσύ. Εσένα η αγάπη σου μεγάλη ήταν όπως ήταν για όλα τα παιδάκια και όλα τα αγοράκια, ας πούμε το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο, ναι, ναι, ναι. Εγώ ξεκίνησα σαν όλα τα παιδιά, έπαιζα ποδόσφαιρο. Ναι, αλλά έπαιζε σε ακαδημία, που αυτό σημαίνει ότι ήσουν καλό. Ναι, ήμουν στις ακαδημίες του Ολυμπιακού. Ήμουν αρκετά καλό, μπορώ να πω. Και ήταν η μεγάλη μου αγάπη, όπως όλα τα παιδιά που παίζουν, μικροί που ουσιαστικά τα περισσότερα παιδιά παίζουν ποδόσφαιρο. Και πριν θυμάμαι από έναν μου αγώνα, το 2012, άρχισε και με πόναγε υπερβολικά πολύ το αριστερό μου πόδι πάνω από το γόνατο. Εσύ θεώρησες τώρα, επειδή ήσουν και αθλητής, ναι, είπαμε ότι τώρα και οι γονείς μου, τράβηγμα, πιάσιμο. Ναι, ότι θα ήταν κάποιος μυϊκός τραυματισμός, δεν δώσαμε πολύ σημασία. Αλλά αυτό συνέχισε μέσα σε μία εβδομάδα, είχε εξελιχθεί πάρα πολύ ο πόνος. Και με πόναγε και πολύ το βράδυ όταν κοιμόμουν. Δηλαδή δεν μπορούσα να κοιμηθώ καν το βράδυ. Ένιωθα λες και με βαράγανε με σφυρί στο πόδι, στο γόνατο. Δεν άντεξα. Αναγκαστήκαμε να πάμε κατευθείαν για εξετάσεις Σάββατο, θυμάμαι. Γιατί την Παρασκευή, την προηγούμενη μέρα, ήταν η μέρα που πόναγα υπερβολικά πάρα πολύ. Φέραμε τον γιατρό που έλειπε εκτός Αθηνών για να πάμε να δει το πόδι μου. Και μας είπε κατευθείαν ότι τη Δευτέρα θα έπρεπε να μπω για βιοψία. Μέσα αμέσως, κατευθείαν. Από μια πρώτη εκτίμηση και μια πρώτη εικόνα. Με το που έπιασε το πόδι και με το που το ακούμπησε και τυνάχτηκα εγώ από τον πόνο, μου είπε ότι πρέπει να πούμε για βιοψία κατευθείαν. Εσύ δεν ξέρεις, ήσουν 15 χρονών. Τότε ήμουνα 12. Ήσουν 12. Ναι. Δεν ξέρω πώς επεξεργάστηκες εσύ το άκουσμα του ότι πρέπει να γίνει βιοψία. Θεωρώ όμως οι γονείς σου που είχαν πολύ ξεκάθαρη εικόνα του τι σημαίνει ούτε βιοψία. Ούτε αυτοί είχαν βέβαια στην αρχή το τι μπορεί να ήταν. Γιατί ο γιατρός μας, τουλάχιστον σε μένα και στη μητέρα μου, είχε πει ότι μπορεί να μην ήταν όγκος. Απλά προληπτικά ότι έπρεπε να μπούμε οπωσδήποτε για βιοψία. Και αυτό έγινε Σάββατο. Υποθέτω ότι μέχρι τη Δευτέρα που έπρεπε να γίνει αυτή η διαδικασία. Ερωτηματικά πολλά. Ήταν τεράστια. Ναι. Έρχεται λοιπόν η Δευτέρα. Μπαίνω κατευθείαν για βιοψία. Σου πήραν δηλαδή κομμάτι από το μη. Κομμάτι από το κόκαλο, ναι. Από εκεί το πέρα, κόκαλο. Ναι, εκεί πέρα που ήταν ουσιαστικά. Με το που άνοιξε βασικά το πόδι ο γιατρός, επειδή δεν είχα κάνει και ακτινογραφίες και μαγνητικές, είδε ότι υπάρχει όγκος. Οπότε θυμάμαι, έκανα τη βιοψία και μετά από 2 μέρες. Με στείλανε απευθείας στο ογκολογικό, στο Ελπίδα, δίπλα. Σου ανακοινώσαν δηλαδή ότι πρόκειται για όγκο. Ναι, είχαν ανακοινώσει στους γονείς μου και μας είπαν ότι πρέπει να, από εδώ και πέρα να απευθυνθείτε στο Ελπίδα. Πήγαμε στο Ελπίδα, εγώ δεν είχα καταλάβει ακόμα τι γινότανε και άρχισα να αντιλαμβάνομαι το τι θα μου συμβεί. Μόλις μπήκα μέσα στο νοσοκομείο και είδα τα άλλα παιδιά που δεν είχαν μαλλιά. Αυτό μου έκανε εμένα το πρώτο μπαμ. Λέω, όπα. Τώρα... Δεν είχες καταλάβει τι ακριβώς. Όχι, δεν είχα ιδέα. Τι νόμιζες δηλαδή? Νόμιζα ότι είχα κάποιο πρόβλημα λόγω της μπάλας, θα έκανα το χειρουργείο και θα ήμουν μια χαρά. Δεν είχα καταλάβει τίποτα. Οι γονείς ωστόσο ήταν πολύ πιο συνειδητοποιημένοι. Ναι, σίγουρα. Δεν θα μου τα λέγανε τότε που ήμουν και μικρός. Είδα τα άλλα παιδιά, με πιάσανε οι γιατροί μου, μιλήσανε, μου εξηγήσανε. Εντάξει, ήταν σοκ. Θυμάσαι καθόλου αυτά τα συναισθήματα μέσα σου μετά από τις πρώτες επαφές που είχες με τους γιατρούς που σου εξήγησαν τι ακριβώς συμβαίνει? Ναι, θυμάμαι γενικά από όλη την περιπέτεια, δεν θυμάμαι πάρα πολλά, θυμάμαι χαρακτηριστικές στιγμές. Θυμάμαι την πρώτη φορά που μπήκα στο γιατρείο να με εξετάσουν οι γιατροί πρώτη φορά και ήταν δίπλα, θυμάμαι, ένα κοριτσάκι που του παίρνανε μυελό
Και το έβλεπα εκεί πέρα πώς ήταν όλοι οι γιατροί από πάνω του και εκεί είχα κοκάλωσα τελείως. Λέω, άρχισα να κλαίω, γιατί λέω δεν ξέρω τι θα μου συμβεί τώρα εδώ πέρα με αυτά που βλέπω. Εκεί αυτά ήταν τα πρώτα μου συναισθήματα, ότι λέω... Φόβο για το άγνωστο. Ναι, δεν ήξερα τι μου συμβαίνει. Και μετά πώς προχώρησε η ιστορία? Έκανα 6 κύκλους χημειοθεραπείες, κάθε 2 εβδομάδες, 5 μέρες στο νοσοκομείο, 2 εβδομάδες έξω. Μετά έκανα ένα πρώτο χειρουργείο, αφαιρέσαμε τον όγκο και βάλαμε σίδερο μέσα στο πόδι. Και μετά, αφού έγινε το χειρουργείο και έγινε κάποια αποκατάσταση, ξανά έκανα άλλες 6 χημειοθεραπείες για να κλείσει ουσιαστικά όλος ο κύκλος της πρώτης περιπέτειας. Ο οποίος πόσο κράτησε αυτό, σε χρόνο όλο, πόσο? Περίπου ένα χρόνο. Περίπου ένα χρόνο. Ναι. Εσύ είχες τη δυνατότητα να εξακολουθήσεις να πηγαίνεις στο σχολείο σε όλο αυτό το διάστημα? Όχι, δεν είχα και την ψυχολογία, δεν μπορούσα κιόλας. Γιατί όταν ήμουν στο νοσοκομείο, ήμουν καλύτερα από όταν ήμουν έξω. Γιατί? Δηλαδή, η χημειοθεραπεία με έριχνε μετά, με το που έβγαινα από το νοσοκομείο, άρχισε και έπιανε η δράση της. Εμετούς, πονοκεφάλους, δεν μπορούσα να φάω τίποτα. Ήμουν χάλια. Είσαι ουσιαστικά όλα τα συμπτώματα. Έπεφταν όλες οι εξετάσεις μου και ουσιαστικά αυτό. Παίρναμε 2 εβδομάδες κενό για να ίσα-ίσα να ξανανεύουν λίγο οι εξετάσεις για να ξαναμπω στην επόμενη χημειοθεραπεία. Κρατάει λοιπόν ένα χρόνο, ναι, αυτό το πρώτο κομμάτι λοιπόν της θεραπείας και μετά. Μετά ήταν όλα τέλεια. Το ξεπέρασα, κάναμε τις εξετάσεις κάθε 2-3 μήνες. Δεν υπήρχε τίποτα. Είχα γυρίσει στο σχολείο μου. Μετά τη δεύτερο κύκλο χημειοθεραπείες, άρχισα ουσιαστικά πάλι να κάνω πράγματα, άρχισα να παίζω μπάσκετ, άρχισα να κολυμπάω, άρχισα να κάνω διάφορα πράγματα. Και ουσιαστικά μετά από 2 χρόνια προέκυψε πάλι μια νέα περιπέτεια, που στις τυπικές εξετάσεις που πήγα να κάνω, διαγνώστηκε πάλι αυτή τη φορά πιο εσωτερικά στο πόδι, πάλι οστεοσάρκωμα. Στο ίδιο ακριβώς σημείο. Άρα ακριβώς το ίδιο πρόβλημα. Ακριβώς, ναι. Εστιασμένο στο ίδιο, ναι, σημείο, αλλά πιο βαθιά. Πιο βαθιά, ναι. Ήταν πολύ κοντά στις σχεδικές αρτηρίες και ήταν πολύ επικίνδυνο. Ήταν πολύ επιθετικός και όγκος τη δεύτερη φορά. Αυτό το ανακαλύψατε από τις κλασικές τυπικές, ναι, εξετάσεις? Είχες κάποια συμπτώματα πάλι? Όχι. Κανένα σύμπτωμα. Κάνεις εξετάσεις κάθε 4-5 μήνες και από εκεί πέρα. Και οι γιατροί σε αυτή την περίπτωση τι σου είπανε? Δεν πιστεύανε στην αρχή ούτε αυτοί ότι θα είχαμε θέμα πάλι το ίδιο όπως πριν 2 χρόνια. Γιατί η βιοψία μετά τα χειρουργεία και τις χημειοθεραπείες είχε δείξει ότι είχε καθαριστεί όλο το πόδι εδώ πέρα. Αλλά πάλι βιοψία, πάλι το ίδιο πράγμα. Και προσπαθήσαν οι γιατροί, μου το εξηγήσαν τότε, ήμουν πιο μεγάλος, ήμουν 15. Είχα καταλάβει κι εγώ αυτή τη φορά ότι έχουμε πάλι το ίδιο πρόβλημα. Και η μόνη επιλογή ήταν να το παλέψουμε στην αρχή με κάποιες χημειοθεραπείες. Αλλά ήταν πολύ δύσκολο γιατί ο όγκος, όπως είπα, ήταν πολύ επιθετικός και η μόνη λύση θα ήταν ο ακροτηριασμός. Στο άκουσμα αυτής της εναλλακτικής, δηλαδή, που βασικά δεν ήταν εναλλακτική, ήταν η μόνη λύση. Ήταν η μόνη λύση ουσιαστικά, γιατί μου είχαν εξηγήσει οι γιατροί μου, οι ογκολόγοι, ότι ή θα προσπαθήσουμε να σώσουμε το πόδι και θα ρισκάρουμε ο όγκος να εξελιχθεί και να κάνει μεταστάσεις και σε άλλα μέρη του σώματος, ή θα κόψει το πόδι και θα είσαι μια χαρά. Οι γιατροί μου δεν μου το ανακοινώσανε, οι ογκολόγοι, οι γονείς μου δεν μου το ανακοινώσανε. Πήγα στο χειρούργο μου και με το που μπαίνω μέσα, εγώ πίστευα ότι θα μου πει ότι θα μπούμε για ένα χειρουργείο, να βγάλουμε τον όγκο πάλι, να κάνουμε μια ίδια διαδικασία. Με το που μπαίνω μέσα, μου λέει: Νίκο, τη Δευτέρα μπαίνουμε για ακροτηριασμό. Έτσι. Άρα ουσιαστικά στεγνά σου το είπε εκείνος, ναι, και με αυτόν τον τρόπο. Κατευθείαν. Δεν μου άφησε περιθώριο ούτε να του πω γιατί, τι θα κάνουμε. Τίποτα. Αυτό το είχαν συνεννοηθεί όλοι οι γιατροί με την οικογένεια, ότι θα ήταν πιο αποδοτικός τρόπος να σου πούνε? Σίγουρα έτσι κάτι θα είχαν πει, αλλά οι γονείς μου δεν μου το είχαν πει. Ούτε μου είχαν αφήσει να το καταλάβω. Με το που μπήκαμε στο γιατρό, μου το είπαν κατευθείαν. Εκεί λοιπόν εσύ είσαι 15 χρονών. Σ' αρέσει ο αθλητισμός, αγαπάς το ποδόσφαιρο. Δεν ξέρω αν είχες και βλέψει να γίνεις επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Σίγουρα, όπως κάθε παιδί. Όπως και να έχει όμως, λένε σε ένα 15χρονο αγόρι ότι θα χάσει το πόδι του. Εντάξει, ήταν τρομερό σοκ. Εκείνη τη στιγμή δεν το πίστευα. Του λέω: Δεν υπάρχει περίπτωση. Εγώ δεν θα έρθω στο χειρουργείο. Αποκλείεται. Γύρισα σπίτι, θυμάμαι. Σηκώθηκα, έφυγα από το γιατρό, γιατί μου είπε ότι Δευτέρα μπαίνουμε για ακροτηριασμό. Εγώ σηκώθηκα, έβαλα τα κλάματα στην αρχή, του είπα δεν θα κάνω τίποτα και σηκώθηκα και έφυγα και δεν ανέβαινα πάνω. Κατέβηκα κάτω και δεν ανέβαινα. Γυρίσαμε σπίτι, πολύ κλάμα, μόνος μου, δεν ήθελα να δω κανέναν. Για 2 μέρες νομίζω ήμουνα κλεισμένος στο δωμάτιό μου, τίποτα. Αλλά σιγά σιγά το κατάλαβα και μόνος μου, ότι ήταν η μόνη λύση
για να μπορέσω να ξαναζήσω. Ήταν ουσιαστικά ένα σοκ στην αρχή, αλλά λέω εντάξει. Μετά το σοκ κατάλαβες ότι μόνο έτσι πρέπει να γίνει. Έκανες λοιπόν το χειρουργείο. Τα πρώτα λεπτά όταν ξύπνησες από την νάρκωση, τα θυμάσαι, Θυμάμαι. Αυτά είναι από τις λίγες στιγμές που θυμάμαι. Θυμάμαι τη στιγμή που μπήκα στο χειρουργείο για τον ακροτηριασμό και τη στιγμή που βγήκα. Όταν βγήκα. Θέλω να μου πεις και για τον μπήκες. Ναι, ωραία. Όταν μπήκα, ήταν όλα τόσο παγωμένα, τόσο. Ψυχρά. Δεν ένιωθα τίποτα. Ήταν σαν να ήμουν κενός μέσα μου εγώ. Και θυμάμαι μόνο τη γιατρό που ήταν από πάνω μου. Εγώ να κλαίω τώρα εκεί πέρα, να έχω πάρα πολύ. Και θυμάμαι τη γιατρό από πάνω μου να μου λέει ότι τώρα θα κλείσει τα μάτια σου και μόλις ξυπνήσεις θα είσαι μια χαρά, θα είσαι υγιής. Και θυμάμαι να μου μετράει 3, 2, 1 και θυμάμαι που σβήσαν τα μάτια μου. Αυτό. Και με το που βγήκα, το πρώτο μου ερώτημα ήταν που είπα στους δικούς μου ήταν ότι δεν μου κόψαν το πόδι. Μαμά, το σώσαμε το πόδι, της είπα, θυμάμαι. Γιατί το ένιωθα τόσο βαρύ λόγω του ακροτηριασμού και τα νεύρα ήταν τόσο πειραγμένα στο σημείο που είχε ακροτηριαστεί, που ένιωθα το πόδι μου. Το ένιωθα πιο πολύ από ό,τι πριν. Το ένιωθα βαρύ, ένιωθα να μετρώει το πόδι μου κάτω. Και θυμάμαι ότι ήταν αυτό το πρώτο πράγμα που είπα, ότι δεν μου κόψαν το πόδι. Διαφημίσεις. Όποτε μου δίνεται ευκαιρία και με καλούν κάπου, πάω μεγάλη χαρά να δώσω αυτά που ξέρω και να τους δείξω πράγματα. Οι γονείς απ' έξω είναι λες και τους έκανες το μεγαλύτερο δώρο που μπορούσες να τους κάνεις. Πόσο μπορεί από αυτά που γνωρίζεις εσύ να κρατήσει μια ομοιρία, ας πούμε, σε μια τέτοια περίπτωση? Και μήνες. Και μήνες μπορεί να κρατήσει μέχρι να έρθουν στη διαπραγμάτευση. Πόσο γρήγορα σου πήρε να αποδεχτείς τα νέα δεδομένα? Ήμουνα πολύ τυχερός γιατί είχα τους ανθρώπους τους δικούς μου δίπλα μου από την πρώτη στιγμή και πιστεύω αυτό που μου έκανε τρελή διαφορά ήταν ότι ήρθανε στο νοσοκομείο την πρώτη μέρα παιδιά με ακροτηριασμούς. Θυμάμαι είχε έρθει πρώτα ο Γιάννης, ο οποίος είχε του λείπουν και τα δύο του πόδια και ήρθε και τον είδα μέσα με ένα χαμόγελο να περπατάει. Ήρθε με τόσο χαβαλέ. Κάτσε, μέσα. Αυτό πώς έγινε? Πώς ήρθαν αυτά τα παιδιά, είχαν ενημερωθεί για την κατάσταση? Ναι, είχαν ενημερωθεί. Δεν γνωριζόσασταν, απλά ήθελαν να έρθουν να σου δώσουν ένα αισιόδοξο μήνυμα και δύναμη και ενέργεια. Και ήρθαν δύο άτομα, θυμάμαι, μαζί για να μου εξηγήσουν πώς είναι να περπατάς, τι μπορείς να κάνεις. Εν τω μεταξύ ήταν και αθλητές και οι δύο. Μου είπαν ότι θα μπορείς να κάνεις πάρα πολλά πράγματα, μου εξηγήσαν αυτό. Αυτό πιστεύω μου έδωσε τρελή δύναμη. Αυτή η πρωτοβουλία ποιανού ήταν? Σίγουρα τη μαμά. Να του βρει. Εξαιρετική σκέψη, νομίζω. Έτσι. Ναι. Ήταν, πιστεύω, το καλύτερο που θα μπορούσε να μου κάνει. Να δω άτομα που θα είναι στην ίδια κατάσταση με μένα. Ήταν αθλητές σε τι αθλήματα? Στο στίβο. Στο στίβο τα δύο παιδιά. Και αυτά νέα παιδιά σαν και εσένα, έτσι αυτές τις ηλικίες. Ναι, μικρή. Άρα εσύ θεωρώ ότι. Πήρα πολύ δύναμη. Πήρες πολύ δύναμη. Άρχισε να σκέφτεσαι και εσύ τότε ότι να βρω το άθλημα που μου ταιριάζει για να το ακολουθήσω. Ναι, ήταν. Θυμάμαι μου είχε φέρει και προπονητή μαμά. Σε για ποιο άθλημα? Προπονητή. Απλά να με βάλει στην αρχή να αρχίσω να βγω από το σπίτι. Μου τον έφερε στο νοσοκομείο. Για να μην με αφήσει. Να σε πάρει από κάτω ουσιαστικά. Ναι. Εσύ ήσουν καθόλου αντιδραστικό σε αυτό ή ήσουν ανοιχτό? Καθόλου. Και το... Όχι, καθόλου. Σκεφτόσουν. Καθόλου. Ήθελα απλά να βγω από το νοσοκομείο και να ξανακάνω ό,τι έκανα πριν. Αυτό μετά από πόσο καιρό έγινε? Βγήκα από το νοσοκομείο, θυμάμαι, μετά από μια μισή εβδομάδα και δεν έχασα ευκαιρία, δηλαδή περίμενα να κλείσω τα ράματα από τον ακροτηριασμό και ουσιαστικά πήγα κατευθείαν στο κέντρο που ήταν το πρώτο πράγμα που έκανα, στο κέντρο αποκατάστασης για να βάλω το πρόσθετο μέλος και να μάθω να περπατάω. Πρόσθετο μέλος μετά από πόσο καιρό δέχτηκες? Περίμενα να βγουν τα ράματα περίπου ένα μήνα και ξεκίνησα κατευθείαν. Πριν βέβαια έκανα πολλές φυσιοθεραπείες, να μάθω να στηρίζομαι στο ένα πόδι, άσκηση ισορροπίας, να δυναμώσω λίγο λόγω του ότι καθόμουν πάρα πολύ καιρό. Μπαίνει λοιπόν και το πρόσθετο μέλος. Αυτό για να το νιώθεις δικό σου μέλος, πόσο καιρό χρειάζεται περίπου? Εγώ κανονικά θέλει 5 με 6 μήνες. Επειδή εγώ πήγαινα κάθε μέρα, δεν έφευγα από εκεί μέχρι να κλείσει το κέντρο αποκατάστασης.
Έκανα σε τρεις μήνες περπατούσα χωρίς πατερίτσα. Και έκανε συνέχεια ασκήσεις για αυτά που επιτρεπόταν, ας πούμε, με τέτοιο ζήτημα. Ναι, ναι, ναι. Τον πίεσα κι εγώ τον προσθετικό μου. Ότι θέλω να περπατήσω, θέλω να περπατήσω. Σιγά-σιγά στις μπάρες, μετά με πατερίτσες. Άφησα τη μία πατερίτσα, μετά χέρι-χέρι. Ουσιαστικά από την αρχή. Σαν να περπατάω από την αρχή. Σε τρεις μήνες έκανε τη δουλειά που κάποιο άλλο στη θέση μπορεί να χρειάζεται. Ναι, ναι. Παραπάνω χρονικό διάστημα. Και το ποδήλατο πώς μπήκε στη ζωή σου? Το ποδήλατο μπήκε ουσιαστικά σαν, κέντρο σαν αποκατάσταση για να χάσω κάποια κιλά που είχα πάρει λόγω των χημειοθεραπείων, του ακροτηριασμού. Ξεκίνησα έτσι για το χαβαλέ. Μου πρότεινε ένας προπονητής, πάμε να κάνουμε ποδήλατο. Τι λέω, δεν υπάρχει περίπτωση. Πώς θα κάνω ποδήλατο? Θα σκοτωθούμε. Πήγαμε, κάναμε την πρώτη φορά και επειδή ήταν ένα άθλημα το οποίο μου δίνει ταχύτητα που δεν μπορώ αλλιώς εγώ, δεν μπορώ να τρέξω γρήγορα, δεν μπορώ να περπατήσω τόσο γρήγορα. Και όταν ανέβηκα στο ποδήλατο και ένιωσα την ταχύτητα και ότι μπορώ να πηγαίνω γρήγορα όπου θέλω, αυτό με κέρδισε από την πρώτη στιγμή. Άρα ουσιαστικά ήξερες ότι αυτό θα είναι και το άθλημά σίγουρα, σου. Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Με το που ανέβηκα στο ποδήλατο και ένιωσα έτσι τον αέρα να περνάει, το κατάλαβα. Από τότε λοιπόν αφοσιώθηκε σε αυτό. Ναι, ναι. Σήμερα μετράς αρκετούς τίτλους. Κάνεις και πίστα, κάνεις και έξω. Κάνω και πίστα και έδρομο. Κάνεις και τα δύο. Το πρωτάθλημα όμως το... Ήταν στην πίστα. Ήταν στην πίστα. Ναι, ναι, ναι. Πόσες ώρες δηλαδή μπορεί να κάνεις ποδήλατο καθημερινά? Οι προπονήσεις μου είναι στον δρόμο από 3 μέχρι 5 ώρες. Στον δρόμο και στην πίστα πάλι το ίδιο. Συν τα γυμναστήρια που έχουμε 3 φορές την εβδομάδα. Βγαίνει περίπου 6 με 7 ώρες την ημέρα προπόνηση. Σίγουρα. Τι λες βρε Θήριο. Εγώ όμως σε μια φωτογραφία που σε είδα. Σε είδα να βγαίνεις μέσα από τη θάλασσα και να φοράς και στολική, σε ρώτησα, κάνεις τρίαθλο. Είχα δοκιμάσει και το τρίαθλο, ναι. Είχα τερματίσει αρκετούς αγώνες στις πέτσες στο σπέτσαθλο. Να πούμε ότι το τρίαθλο είναι κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο. Πολύ βάρβαρο. Δεν το ξανά έκανα. Έκανες την κλασική τη διαδρομή που είναι ναι, ξέρω, το 1500, ναι. 50, 40 και 10. Και 10, ναι. Και το έχεις ολοκληρώσει. Ναι, ναι, ναι. Και το τρέξιμο το είχα κάνει και με τις πατερίτσες. Με τις πατερίτσες ναι, ναι, έκανες ναι. Το τρέξιμο. Αλλά νομίζω ότι το ποδήλατο, ναι, ποδήλατο περισσότερο, ναι, ναι, ναι. Έτσι. Στον δρόμο, που σου λέω, εγώ σε έχω πετύχει πολλές φορές, υπάρχει κόσμος που μπορεί να σε επικροτήσει αυτό που κάνεις? Σίγουρα, είναι φωνάχνε. Πλέον αυτό, επειδή βγαίνω συχνά στην παραλιακή συνήθως προπόνηση, με γνωρίζουν οι περισσότεροι και όποτε περνάνε, κορνάρουνε, να χαιρετήσουνε, προσέχουνε, πλέον έχουν αρχίσει και προσέχουνε στον δρόμο. Δηλαδή, θυμάμαι παλιά, μας περνάγανε ΣΥΡΙΖΑ, τώρα μας περνάνε με 3 μέτρα διαφορά, 4. Που έχει γίνει, μας βλέπουνε, έχει γίνει όλο αυτό που έχει γίνει, οπότε ναι, υπάρχουν πάρα πολλοί. Πας λοιπόν Καναδά, είσαι σε αναμονή για το Τόκιο. Για το Τόκιο. Αυτό νομίζω ότι είναι και μεγαλύτερο σου στόχο. Ναι, 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 είναι η πρώτη σου Ολυμπιάδα. Θα είναι η πρώτη μου, ναι. Θα είναι η πρώτη σου Ολυμπιάδα. Θα είναι τον Αύγουστο. Τον Αύγουστο, τώρα που έρχεται. Ξέρεις τι παρατηρώ πάντα σε όλο αυτό το διάστημα που κάνουμε αυτή την κουβέντα? Δεν έχεις χάσει το χαμόγελό σου ποτέ όση ώρα μιλάς. Έχεις μια τρομερή έτσι, ενέργεια η οποία φαίνεται και στις φωτογραφίες σου. Ποτέ δεν το χάνω το χαμόγελό μου. Πιστεύω. Έχει να κάνει και με το χαρακτήρα, δηλαδή θέλω να πω. Πιστεύω ότι με έκαναν οι καταστάσεις έτσι. Γιατί έχω περάσει μέρες οι οποίες ήταν πολύ στενάχωρες. Οπότε εκτιμάω πλέον την κάθε στιγμή της ζωής μου και της μέρας μου. Που είμαι καλά και κάνω αυτά που αγαπάω. Οπότε... Αλλαγές προς το καλύτερο στο χαρακτήρα σου έχεις εντοπίσει εσύ? Γιατί όλο αυτό σου συνέβη σε, ξέρω εγώ, στα 12 σου χρόνια. Εντάξει, είναι προεφηβεία, αλλά λίγο πολύ διαμορφωμένη άποψη και προσωπικότητα όλοι έχουμε σε αυτή την ηλικία. Είδες πράγματα μέσα σου να αλλάζουν από τον τρόπο που ξέρω εγώ. Ζεις εσύ τα πράγματα και φιλοσοφείς ναι. Τη ζωή, την κοσμοθεωρία σου, ας πούμε. Καταρχάς, μεγάλωσα πολύ πριν την ώρα μου. Δηλαδή, δεν έζησα. Ούτε την εφηβεία, ούτε τα παιδικά χρόνια. Γιατί ήμουνα μέχρι τα 17-16, ήμουνα σε όλη αυτή την περιπέτεια. Αυτό που μου άλλαξε είναι ότι αυτό δεν δίνω βάση σε ασήμαντα πράγματα. Δηλαδή, για να κάτσω να στεναχωρηθώ, πρέπει να συμβεί 10 φορές αυτά που μου συνέβησαν τότε. Mm-hmm. Δηλαδή, αυτό. Ελπίζω δηλαδή ποτέ να μην ξαναστεναχωρηθείς. Ναι, έτσι, ναι, το περιγράφεις, είναι όλα κακά ναι. Πίσω στο παρελθόν και τα έχεις αφήσει. Άμα περνάς τέτοιες καταστάσεις, πιστεύω. Είπες εσύ μετά το χειρουργείο ότι δέχτηκες επισκέψεις από δύο νέα παιδιά, που ήταν και εκείνα ακροτηριασμένα για να σου δώσουν δύναμη. Έχει τύχει ή έχει ζητηθεί από σένα να κάνεις το ίδιο για κάποιο παιδί που αντιμετώπισε? Ναι. Ναι. Έχω πάει και μου αρέσει πάρα πολύ να πηγαίνω σε νέα παιδιά γιατί έχω βρεθεί στη θέση τους και ξέρω πώς είναι. Πόσο σημαντικό είναι για αυτούς, αλλά και για τους γονείς. Γιατί και οι γονείς δεν είναι εύκολο
να συμβεί κάτι τέτοιο στο παιδί τους. Οπότε, όποτε μου δίνεται ευκαιρία και με καλούν κάπου, πάω με μεγάλη χαρά να δώσω αυτά που ξέρω και να τους δείξω πράγματα. Καταλαβαίνεις ότι όντως τα παιδιά αυτά βοηθούνται. Ναι, ναι, δεν υπάρχει. Στράτης. Αν όχι τόσο τα παιδιά που δεν το δείχνουν εκείνη τη στιγμή, οι γονείς απ' έξω, είναι λες και τους έκανες το μεγαλύτερο δώρο που μπορούσες να τους κάνεις. Έχει τύχει να σου ενημερώσουν οι γονείς ότι το παιδί τους, αφού βγήκε από το νοσοκομείο και αυτό, κυνήγησε έτσι να ασχοληθεί με κάποιο άθλημα. Ναι, είναι πλέον πιστεύω, επειδή έχουν αράξει και η νοοτροπία και της κοινωνίας και των γονιών προς την αναπηρία, πλέον όλα τα παιδιά, τα μικρά παιδιά που τους συμβαίνει κάτι τέτοιο, βγαίνουν από αυτή τη δυσκολία πολύ πιο εύκολα. Και... Όντως έχει αλλάξει, Νίκο, η κοινωνία όσον αφορά στο πώς αντιμετωπίζει τέτοια ζητήματα. Γιατί πολλοί από τους καλεσμένους σε αυτή την εκπομπή που έχουν κληθεί να αντιμετωπίσουν αντίστοιχες περιπέτειες και προκλήσεις στη ζωή, δεν έχουν 100% την ίδια άποψη. Δηλαδή έχουν δεχτεί έτσι και έναν ψηλό ρατσισμό, δυσκολίες στην επαφή τους με τους άλλους ανθρώπους. Καλά. Δεν ξέρω αν σε σένα βοήθησε το γεγονός ότι ήσαν και πολύ νέο παιδί. Πάντα θα υπάρχουν άνθρωποι. Τώρα, όπου κι αν πας, πάντα θα υπάρχει κάποιος ο οποίος δεν θα έχει μυαλό. Σου έχει συμβεί εσένα κάτι τέτοιο? Όχι, γιατί πιστεύω γενικά για τα άτομα με αναπηρία ότι άμα δεν τους αφήσεις να σε λυπηθούν, γιατί αυτό ουσιαστικά συμβαίνει στη χώρα μας. Τα άτομα με αναπηρία τα βλέπουν και τους λυπούνται. Δεν θα δει εμένα κάποιος και θα πει «Α, ο Νίκος», «Α, θα πει «Α, ο Νίκος που του έχει κοπεί το πόδι». Mm-hmm. Αυτό πιστεύω ότι άμα εσύ νιώθεις καλά με τον εαυτό σου και με την χύψη αναπηρία που έχεις, δεν μπορεί κανείς να σου πει κάτι, να σε προσβάλλει οτιδήποτε. Αδέλφια έχεις εσύ? Δύο. Δύο αδέλφια. Ναι, ναι, ναι. Α, είστε τρία σύνολο, μεγαλύτερα ή μικρότερα? Μικρότερη, είμαστε 11 μήνες διαφορά και 3 χρόνια. Α, η μαμά μου, ναι. Θα χαίρονται, θεωρεί, οι γονείς και πάρα πολύ τώρα με όλη την εξέλιξη και την πορεία σου. Από την αρχή έχω καταλάβει ότι είναι πολύ υποστηρικτικό το περιβάλλον σου. Είναι. Θα ταξιδέψουν μαζί σου τώρα στον Καναδά? Στον Καναδά, όχι, αλλά στο Τόκιο. Οικογενειακό σώμα. Οικογενειακό, πιστεύω, ναι. Ψάχνουν ήδη. Νομίζω ότι θα είμαστε όλοι. Με το βλέμμα μας στραμμένο όλοι τώρα εκείνη την περίοδο. Υποθέτω ότι αυτός είναι και ο απότερος σου στόχος τώρα, έτσι, η Ολυμπιάδα. Τώρα, ναι. Από εκεί και έπειτα μετά δεν ξέρω αν έχεις ήδη τροχοδρομήσει το πρόγραμμά σου, τι και πώς. Σίγουρα έχω στις σπουδές μου μέσα. Α, ήθελα στόχο. Να σε ρωτήσω και γι' αυτό. Ξεκίνησα να σπουδάζεις διατροφολογία, αλλά τελικά κατέληξες να. Στη γυμναστική ακαδημία είμαι, ναι. Εντάξει, είναι αυτό που κάνω κάθε μέρα, οπότε δεν μου φαίνεται σαν ότι σπουδάζω κάτι διαφορετικό από αυτό που κάνω. Οπότε ήταν η πρώτη μου επιλογή και πριν 2 χρόνια. Πήρα μεταγραφή φέτος και συνεχίζω εκεί. Μπράβο, βρε Νικόλα. Ναι. Μπράβο, συγχαρητήρια. Χάρηκα πάρα πολύ που ήρθες εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν και η ίδια σου η παρουσία εδώ είναι ένα μήνυμα πολύ δυνατό, θέλω να κλείσουμε. Εσύ, αν είχες να στείλεις ένα δικό σου μήνυμα σε ανθρώπους που σε βλέπουν και ξέρεις ότι μπορούν να βοηθηθούν, ποιο θα ήταν αυτό? Εγώ θα ήθελα να πω σε όλα τα άτομα τα οποία αντιμετωπίζουν κάποια κινητική αναπηρία, ότι δεν πρέπει να νιώθει για κανένα λόγο κάποιος μειονεκτικά επειδή του έχει συμβεί, του έχει κοπεί το πόδι, επειδή δεν περπατάει. Έχουμε όλοι τα ίσα δικαιώματα και είμαστε όλοι ίσοι και όλοι διαφορετικοί. Αυτό θέλω να πω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν σήμερα εδώ. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε όλα σου τα σχέδια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ που ήρθες. Ευχαριστώ. Το ρεσάλτο πειρατών σε ελληνόκτητο πλοίο στο Τόγκο τις πρώτες πρωινές ώρες της 4ης Νοεμβρίου είχε ως αποτέλεσμα 4 άτομα του πληρώματος, μεταξύ των οποίων και ο Έλληνας δόκιμος μηχανικός Δημήτρης Γιάτης, να πιαστούν όμοιροι. Ήταν το 2ο ταξίδι του Δημήτρη, ο οποίος είναι δόκιμος μηχανικός. Το επάγγελμα του ναυτικού ήταν μια επιλογή όχι καριέρας, αλλά γρήγορης επαγγελματικής αποκατάστασης. Μετά από 40 ημέρες ομοιρίας, η περιπέτεια του 20χρονου Δημήτρη είχε αίσιο τέλος, αφού αφέθηκε ελεύθερος και επέστρεψε στην Ελλάδα. Η περίπτωση του Δημήτρη όμως δεν είναι η μόνη που είχε αίσιο τέλος, αλλά και η περιπέτεια του 35χρονου τρίτου μηχανικού, του δεξαμενόπλου Happy Lady, ο οποίος τραυματίστηκε από εξωστρακισμό σφαίρες κατά τη διάρκεια ένοπλης επίθεσης από πειρατές στο λιμάνι Λίμπο στο Καμερούν την παραμονή της πρωτοχρονιάς. Κατά την άφηξή του στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, μιλώντας σε δημοσιογράφους, ευχαρίστησε την πλειοκτήτρια εταιρεία και την οικογένειά του και στη συνέχεια με ασθενοφόρο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Καλά είμαι. Ευχαριστώ την εταιρεία μου και θέλω να γύρω.
Γεια σας Κώστα, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ που με καλέσατε. Εμείς ευχαριστούμε που ανταποκρίθηκες. Αλίμονο. Ξέρεις, και τώρα παρακολουθούσα τελευταία την επικαιρότητα. Είδες κι εσύ κάποια πολύ χαρακτηριστικά αποσπάσματα από τις τελευταίες, από τα τελευταία περιστατικά πειρατείας που έχουν σημειωθεί και αφορούν σε Έλληνες. Και ξέρεις, επειδή είδα και τα post που έχεις ανεβάσει και εσύ στο Instagram, και γύριζα το μυαλό μου πίσω όταν σε γνωρίσαμε στο Survivor με την ιδέα του μισθοφόρου. Πρώην μισθοφόρος. Που είχε βγει πολλοί κόσμος και ξέρεις, το είχε περιπέξει και το είχε ψιλοχλεβάσει. Μη γνωρίζοντας ακριβώς τι σημαίνει αυτό. Και να που τελικά έρχεται η ίδια η επικαιρότητα και τα ίδια και τα γεγονότα και μας το γνωρίζουν και με πολύ άσχημο τρόπο. Ισχύει, γιατί και εγώ, ξέρεις, επειδή κάποιοι λέγανε ήταν, δεν ήταν, ανέβασα και εγώ 2-3 post ακόμα για να τους δείξω ότι αυτό που κάναμε δεν ήταν παιχνίδι. Μπορεί να φαίνεται κάτι απλό, αλλά μόλις γίνει το κακό, συνειδητοποιούμε που ήμασταν και τι κάναμε. Γιατί τώρα βλέπουμε τον τελευταίο μήνα έχουν γίνει πολλά περιστατικά. Και είναι, νομίζω τώρα που μιλάμε, είναι 4-5 όμοιροι Έλληνες ακόμα δυστυχώς κρατούνται. Είναι ένας ο οποίος έχει αφαιθεί ελεύθερος, είναι ένας ο οποίος τραυματίστηκε κιόλας, ξέρεις. Και ουσιαστικά γνωρίζουμε τι ακριβώς συμβαίνει, με εικόνες πλέον και με ζωντανά παραδείγματα. Και γι' αυτό έχουμε και σήμερα κοντά μας, για να μας δώσεις έτσι ακόμα περισσότερες πληροφορίες γύρω από όλο αυτό το κεφάλαιο, το οποίο εσύ το έχεις ζήσει και το έχεις γνωρίσει από μέσα. Εγώ θα ξεκινήσω από την αρχή. Okay. Πώς εσύ αποφάσισες και πριν χρόνια έγινες μισθοφόρος? Η αλήθεια είναι πως πάντα μου άρεσε η περιπέτεια. Λίγο έτσι με τα όπλα ήμουν πιο οικείος, πήγαινα σκοπευτήριο και όλα αυτά. Και όταν αδυνατούσα να βρω παραπάνω μισθό στην Ελλάδα, έστειλα το βιογραφικό μου, πήγα, έκανα συζητήσεις με διάφορες εταιρείες και αποφάσισα να πάω και εγώ εκεί, που τότε τα μεροκάματα ήταν πάνω από 400 ευρώ την ημέρα. Το να υπάρχει όμως ασφάλεια σε πλοίο είναι ένα συνήθες φαινόμενο, είναι κάτι το οποίο το κάνουν όλες οι πλοιοκτήτριες εταιρείες, γιατί από ό,τι φαίνεται. Κάποιες εταιρείες δεν βάζουν security, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια που δεν είχαμε κρούσματα πειρατείας. Το θεωρούσαν, έλα μωρέ, αφού δεν έγινε κάτι, ας μην βάλουμε, να γλιτώσουμε και 5-10 δραχμές. Αυτές οι 5-10 δραχμές είναι καλά λεφτά. Τότε ήταν, τώρα πλέον δεν είναι. Δηλαδή τα συμβόλαια που κάνανε οι εταιρείες που οι οποίες δουλεύαμε φτάναν στα 40-50 χιλιάδες ευρώ. Για ένα ταξίδι. Για ένα ταξίδι 15 ημερών περίπου. Και τώρα πλέον αυτό στοιχίζει στις εταιρείες 10 χιλιάρικα, 9. Δεν ακούγεται όμως καθόλου άσχημα σαν αμοιβή το να βγάζεις μέσα σε 15 μέρες 50.000 ευρώ. Είναι η εταιρεία όμως αυτά, δεν είναι εμείς που πηγαίναμε. Απλά τότε, για να καταλάβεις, ήταν 50 και τώρα είναι 10. Οπότε και οι εταιρείες δίνουν πολύ λιγότερα. Πλέον πάνε άνθρωποι με 1.000 ευρώ το μήνα να δουλέψουν πάλι σε αντίξωες συνθήκες και με κίνδυνο τη ζωή τους. Όχι ότι αξίζει να κινδυνεύσει για παραπάνω. Ξέρεις, πάντως ο κόσμος έχει πολλά ερωτηματικά. Το βλέπω και εγώ από ανθρώπους που συναναστρέφομαι, που συζητάμε την επικαιρότητα. Έχει πολλά ερωτηματικά γύρω από το θέμα της πειρατείας. Δηλαδή, φαίνεται για κάποιον ο οποίος δεν γνωρίζει, δεν έχει εικόνα από πλοία, φορτηγά. Βλέπει, ας πούμε, πώς γίνεται εικονικά μια πειρατεία και λες, δεν μπορεί να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα παρά μόνο στις ταινίες. Μπορείς λιγάκι να μας εξηγήσεις πώς είναι δυνατόν την ώρα που είναι εν κινήσει το πλοίο να υπάρχουν πειρατές οι οποίοι ανεβαίνουν πάνω σε αυτό και ουσιαστικά το καταλαμβάνουν. Και στον ωκεάνο, που είναι δύσκολο να φτάσουν και αυτοί με τα καραβάκια. Αυτοί έχουν ένα mothership, που είναι το κύριο πλοίο, και έχουν πολλά μικρά skiff με μεγάλες μηχανές, οι οποίοι είναι στον ωκεανό και μόλις βρουν ένα καράβι, ρίχνουν τα σκυφάκια, το πλαγιάζουν το καράβι και βλέπουν, ξέρουν τι κουβαλάει το καράβι, αν έχει πετρέλαιο, αν έχει σίδερο, οτιδήποτε είναι το εμπόρευμα, και αναλόγως ρισκάρουν. Πώς μπαίνουν πάνω στο πλοίο την ώρα εκεί που αυτό φτάσουν. Είναι εν κινήσει, και τώρα δεν μιλάμε για μικρά πλοιάρια, μιλάμε για πολλών τόνων. Αν έχουν γίνει απαραίτητα βήματα από την αρχή, νομίζω είναι αρκετά δύσκολο όταν έχει ένοπλους πάνω να ανέβει ένας πειρατής. Το πρώτο που κάνει ο καπετάνιος είναι να πάει αντίθετα με τον καιρό, για να πηγαίνει το καράβι πάνω κάτω και έτσι να είναι πιο δύσκολο για αυτούς να ανέβουν. Και αυτοί το πλαγιάζουν με τα σκυφάκια δεξιά ή αριστερά και έχουν κάτι άγκυρες μεγάλες, κάτι σκάλες σαν άγκυρες πάνω-πάνω. Πιάνονται στο σίδερο και ανεβαίνουν. Αυτοί τώρα ανεβαίνουν θεωρητικά σαν μαϊμούδες, να το πω, ξέρεις, δεν το λέω υποτιμητικά, αλλά είναι ευέλικτοι, είναι λεπτοί και δεν τους νοιάζει να χαθεί και η ζωή τους. Και γνωρίζουν όμως, ωστόσο, αν υπάρχει ασφάλεια ή όχι στο πλοίο. Ισχύει, γιατί εμείς τα πρώτα βήματα που κάνουμε είναι, στην ουσία, εμείς δεν θέλουμε να εμπλακούμε σε ένα τέτοιο περιστατικό. Με το που δούμε πειρατές, γιατί θεωρώ ότι όλοι έχουμε δει, όσοι έχουμε κάνει αυτή τη δουλειά, και όλοι οι καπετάνοι. Το πρώτο που κάνεις είναι επίδειξη του οπλισμού σου. Δηλαδή, τους δείχνεις ότι είσαι πάνω στο καράβι, έχει ασφάλεια και έχει όπλο. Οπότε αυτός ο πειρατής
θα σκεφτεί να ρισκάρω τώρα να πεθάνω κι εγώ που έχουν πάνω όπλα οι άνθρωποι και έχουν ασφάλεια ή να πάω στο επόμενο πλοίο. Γιατί κάθε μέρα από εκεί περνάνε χιλιάδες πλοία. Οι καπετάνοι μπορούν να αναγνωρίσουν αν κάποιο πλοιαρό που βλέπουν εκείνη τη στιγμή στα ανοιχτά είναι πειρατές ή είναι κάποιο προγραμματισμένο, ναι, ας πούμε. Όταν είσαι στον Ινδικό ωκεανό και βλέπεις ένα καράβι χωρίς την πινακίδα του, το ίμο που το λένε οι ναυτικοί, καταλαβαίνεις ότι για ψάρεμα δεν πρόκειται να είναι εκεί, οπότε είναι πειρατές. Οπότε προσέχεις. Πρέπει να κάνεις τις απαραίτητες ενέργειες, να δείξεις τον οπλισμό και άμα δεις ότι συνεχίζουν να έρχονται, ρίχνεις στον αέρα προειδοποιητική βολή και αν δεις ότι συνεχίζουν, αναγκαστικά ρίχνεις σε αυτούς, που δεν είναι κάτι ωραίο, γιατί σε μια ανταλλαγή πυρών κανείς δεν είναι κερδισμένος, ούτε εμείς, ούτε αυτοί. Και σίγουρα το πρώτο που κάνεις σαν ασφάλεια και ο καπετάνιος δηλαδή που μένει τελευταίος πάνω είναι να πάει όλο το πλήρωμα, να βαρέσει ένα γερμό με το που δεις τους πειρατές, να βαρέσει ένα γερμό και να πάνε στο δωμάτιο πανικού που το λένε, το Citadel. Είναι ένα δωμάτιο το οποίο έχουμε τρόφιμα εκεί, νερό, για κάποιες μέρες, ίσως και ώρες, το οποίο αν δεν καταφέρουμε εμείς που είμαστε πάνω και δεν αποτρέψουμε τους πειρατές να ανέβουν, κατεβαίνουμε κάτω κι εμείς με το που ανέβει ο πειρατής πάνω, έχουμε μείνει τελευταία η ομάδα και ο καπετάνιος που μένει σαν μάρτυρας και πρέπει κι εμείς τελευταία να πάμε εκεί. Το οποίο το καράβι από εκεί κάτω που είναι το Citadel είναι και το πιλωτάκι το λεγόμενο που μπορεί να κυβερνήσει ο καπετάνιος το καράβι. Οπότε για κάποιες... Ακόμα και αν πάρουν τον έλεγχο οι πειρατές. Δεν μπορούν να τον πάρουν. Από κάτω μπορεί να τον έχει μόνο ο καπετάνιος. Αυτοί θα προσπαθήσουν σίγουρα από πάνω. Αλλά εκείνη τη στιγμή μόνο εσύ από το πιλωτάκι λέγεται το οδηγάς και κάνεις το σταυρό σου και περιμένεις να έρθουν σίγουρα οι ένοπλες δυνάμεις για να μπορέσουν να τους αποτρέψουν και να μπορέσουμε να βγούμε σόι, γιατί αν πάρουν έστω και ένα όμηρο, δεν μπορεί να έρθει κανένας. Αν όμως πάρουν ένα όμηρο, το ζητούμενό του σαφώς είναι τα λίτρα από την πλειοκτήτρια εταιρεία. Σωστά. Ναι. Συνήθως γίνεται το αίτημά τους ικανοποιείται προκειμένου. Συνήθως όταν αυτοί που είναι όμηροι δεν είναι κάποιας τριτοκοσμικής χώρας, να το πω, γίνεται. Όταν είναι ευρωπαϊκές χώρες ή Αμερική και δυνατές χώρες, Καναδάς, Αυστραλία. Πέφτει στη διπλωματία. Πέφτει στη διπλωματία. Αν δεις τώρα, ας πούμε, είδες το τελευταίο περιστατικό, πέθανε ένας από τις Φιλιππίνες και το περάσαμε, ας πούμε, στον Ντούκου, ενώ είναι μια ανθρώπινη ζωή. Το ότι ήταν άρρωστος, οκ. Okay. Γιατί πέθανε όμως. Άμα ήταν κάποιος Ευρωπαίος, θα μας ένοιαζε πιο πολύ θεωρητικά. Δεν βάζω εμένα μέσα, γιατί για μένα η ανθρώπινη ζωή είναι το ίδιο. Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή, άμα ήταν Έλληνας, θα το ψάχναν πιο πολύ. Τώρα λένε εντάξει, Φιλιππινέζος ήταν ή. Ήταν Ινδός, το πάνε παρακάτω. Αλλά κι όμως πέθανε ένας άνθρωπος. Δηλαδή είδαμε εμείς ένα αίσιο τέλος, αλλά η αποστολή δεν είχε αίσιο τέλος. Όταν είναι πέντε όμηροι και πεθαίνει ένας, δεν νομίζω ότι είναι αίσιο. Είναι αίσιο εμάς σαν κράτος που γύρισε ο δικός μας. Αλλά εγώ δεν το θεώρησα, ας πούμε, επιτυχημένο. Ας είπαν ότι πέθανε από αρρώστια. Δεν νομίζω, δεν ξέρω, δεν θέλω να ξέρω, δεν ξέρω, δεν ήμουν εκεί. Πόσο αλλά... μπορεί από αυτά που γνωρίζεις εσύ να κρατήσει μια ομηρία, ας πούμε, σε μια τέτοια περίπτωση? Και μήνες μπορεί να κρατήσει, μέχρι να έρθουν στη διαπραγμάτευση και παλαιότερα που ήμουν σε καράβι που ήταν υποπειρατεία και ήταν από το κρου κάποιοι Φιλιππινέζοι και μου λέγανε ιστορία, μου λέγανε ότι το πιο δύσκολο κομμάτι ήταν γιατί εκείνη την περίοδο είχαν πάρει και το καράβι, ήταν όταν ανταλλάξαν τα λίτρα και αφήσανε οι πειρατές το πλοίο και το πλήρωμα, που στην ανταλλαγή άλλοι πειρατές θέλαν να κλέψουν και τα λίτρα και ξανά το καράβι. Δηλαδή δεν είναι οι πειρατές μόνο αυτοί, είναι πολλές ομάδες διαφορετικοί που δεν τα πάνε καλά μεταξύ τους. Οπότε το πιο επικίνδυνο ήταν η ανταλλαγή πυρών μεταξύ των πειρατών που θέλαν να κλέψουν τα λίτρα των άλλων πειρατών. Είναι κάτι που δεν το γνωρίζει ο κόσμος, νομίζω δεν το ξέραν αυτό, αλλά είναι πολύ επικίνδυνο. Πειρατεία στην πειρατεία δηλαδή. Α, μπράβο. Ο κλέφτης κλέβει τον κλέφτη. Επειδή ξέρεις και εμείς περιστατικά, αν δεν εμπλέκεται η χώρα μας μέσα, μπορεί να μην τα μαθαίνουμε συχνά. Είναι κάτι το οποίο συνηθίζεται πολύ, δηλαδή. Τα τελευταία χρόνια είχε καιρό να γίνει, αλλά όπως είδες τώρα, σε ένα μήνα έχουν γίνει τρία περιστατικά με Έλληνες. Δεν το έχω ψάξει κι εγώ τόσο πολύ να σου πω αν έχει γίνει και με ξένους ακόμα, αλλά αυτό είναι μια ένδειξη ότι ξαναερχόμαστε. Κώστα μου, να διακόψουμε λίγο την κουβέντα μας, να δούμε ένα απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και συνεχίζουμε. Δεν πας και λες, αχ, θα πεθάνω ή κάτι τέτοιο, καμία σχέση. Απλά καταλαβαίνεις που είσαι και τι πρέπει να κάνεις. Δηλαδή, αν δεν το έχεις κάνει ρομποτικά πριν 50 φορές, δεν θα σου βγει.